Αντιλαμβάνομαι γιατί έχει αργήσει ο Ασλαμάς. Δηλαδή να είσαι Ηρακλής και Μάντσεστερ. Να είσαι Ηρακλής και Μάντσεστερ. Να πηγαίνει ο ΠΑΟΚ μέσα στο Καραϊσκάκι να κερδίζει χωρίς σουτ όλο το μάτς, ενώ οι άλλοι έχουν 20-35-42 τελικές πόσες είχανε. Να κερδίζει και ο Άρης στο τέλος, να είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ατρόμητο, δεύτερος ο Άρης ένα βαθμό κάτω. Ο Στάριτς να εκτελεί με γκολάρα στο 90. Άστα αυτά, βάλε Μαρινέλα, ανοίξε τρέτρα και ένα μπότορο. Βάλε κανένα κομματάκι εδώ πέρα. Και να είσαι Μάντσεστερ, ναι, και Ηρακλής. Ναι, εντάξει. Ηρακλής το δέχομαι. Το άλλο να το τρως τρίμπαλο. Τρίμπαλο από την πια. Από πια έχεις πάλι τρίμπαλο, ρε. Ποια είναι η διαφορά του ραδιοφωνικού παραγωγού με τον δημοσιογράφο? Ότι ο δημοσιογράφος ήταν εδώ 10 παρά 5, ενώ ο ραδιοφωνικός παραγωγός ήταν 10 και 4. Αυτή είναι η διαφορά. Και 9, κύριε. Γινόταν συνοστισμός στα σανσέρ. Η διαφορά αυτή είναι. Λοιπόν, Χρήστο, το είσαι το κομμάτι έτοιμο? Οπα. Το βρίσκεις σε λίγο, Χρήστο. Θα τα ακούσουμε. Καταρχάς, καλημέρα, καλό μήνα σε όλους και σε όλους. Τα είπαμε αυτά. Καλημέρα, καλό μήνα. Οπα, τι έβαλε. Μουντή Δευτέρα. Γιατί? Μουντή Δευτέρα. Χαρά είναι η Δευτέρα. Για χαρά, για καλούλα. Πολύ ωραία Δευτέρα. Γαλάζιες πινελιές προσπαθούν να διαλύσουν το μολυβί του ουρανού. Ασπρόμαυρες πινελιές. Ακόμα και στα κορόιδο. Σκόπια δεν πήγανε για να περάσει αυτό το έσχος. Μην αρχίσει σήμερα. Σήμερα έχουμε άλλα πράγματα. Όχι, έχουμε Σκόπια. Όχι. Όλοι μιλάνε για αυτό το πρωί. Όχι, κανείς δεν μιλάει για αυτό το πρωί. Ασπρόμαυρες πινελιές στο γαλάζιο ουρανό της πόλης. Το μολυβί προσπαθούν να σπάσουν γαλάζιες πινελιές στον ουρανό, σκυθροπά πρόσωπα στο κέντρο της πόλης. Μέχρι το Μάιο να δεις πώς θα περπατάτε. Δεν έχω δει χαρούμενο άνθρωπο. Ρε, κανένα, τίποτα. Το εύχομαι. Εγώ θα σε σώσω 21 Οκτωβρίου. Τι να σώσω? Σταυροπόδι. Εσύ να με σώσω. Σταυροπόδι. Και το απαιτώ το μάτς να γίνει Κυριακή. Μην γίνει Δευτέρα και το γεμίζει το γήπεδο. Να πούμε αντίο. Είχαμε θάνατο. Έφυγε ψε. Ο κιθαρίστας των Jefferson Airplane, ο Martin Bale. Δεν μπορούμε σήμερα να γελάμε και να πανηγυρίζουμε και να έχουμε χαχαβράκι. Έτσι. Και έχουμε θέματα από σήμερα. Χαρούμενο για την πατρίδα μας. Ξεκινάει η άρση των Capital Controls. Και έχουμε και το Σκοπιανό. Τρέξτε να οικονομήσετε, παίξτε Ολυμπιακό και έχετε προτάσει. Και έχουμε και το Σκοπιανό. Όλοι σήμερα μιλάνε γι' αυτό. Δεν μπορούμε εμείς να μιλάμε για διάφορες αχλαμάρες. Αυτό. Κλασικό κομμάτι αγαπημένο. Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. I don't like Mondays. Καλημερίζουμε Χρήστο και όση που συμφωνεί κι αυτός. Που δεν μπόρεσε να βάλει ένα γκολ. Σε ποιο κάνεις, δηλαδή βλέπεις αυτό το μάτς, τι κάνεις? Τι να κάνεις, φίλε, τι να κάνεις? Τι κάνεις, πες μου λίγο. Κάντε ομάδα να κερδίζετε και τους τερματοφύλακες. Τι κάνει, ποιους τερματοφύλακες? Κάντε ομάδα να κερδίζετε και τους τερματοφύλακες. Επειδή εγώ δεν είμαι στα λόγια. Επειδή εγώ δεν είμαι στα λόγια. Έπαιξε άσο, 3-0. Τι έπαιξε άσο? Ναι, είσαι γατών. Έπαιξε άσο. Τι ξέρε, κακομύρι. Κακομύρι. Πήγε τόσο το άχτι του για τον ΠΑΟΚ που ήθελα να παίξει στοίχημα, ρε φίλε. Δεν έχει παίξει τελευταία 5 χρόνια και πήγε έπαιξε τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Στα πάω εγώ Παρασκευή, αγόρι μου εδώ. Έλα, φίλε, να δω. Διάβασε τι έχω παίξει. Άντε, ρε. Έχεις παίξει. Ποιος ξέρει τι δελτία βρήκε. Ακριβώς σκορ 3-0. Ναι. Και 3-1. Και 3-1. Και 3-1. Α, έβαλες ότι θα σκοράρουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, κυριούλη. 5 ευρώ. Ναι. Περίμενε. Σαν εικόνα. Ναι. Σαν εικόνα. Έχω κερδίσει. Κέρδισε τι, να σε πληρώσουμε. Ρε. Σαν εικόνα έχω κερδίσει. Και τα δύο. Ποδοσφαιρικά. Στον ΟΠΑΠ λένε ότι έχω κερδίσει. Να πάνε να πληρωθούν. Ναι. Και στο 0-1 λέω 3-1 θα λύσω. Α, ναι, σωστά. Το βλέπεις μπροστά σου το έργο. Για σε φίλε. Χρήστο, άγνω σου πω. Κλείσ' τη μουσική λίγο. Κλείσ' τη μουσική. Γιατί αυτά που γίνανε χθες δεν ευνοούν αυτή την εκπομπή. Εντάξει, να κάνουμε. Και ο άλλος και η Δία έχει. Και ο άλλος και κεφάνι και θέση στη Μαρμίτα. Να σου πω κάτι. Παρακάνω το πάρει και Λίβερπουλ στην Αγγλία. Μη σου δίνει τα μπλάσκα κάθε χρόνο σου έρχεται διαφορετικό. Μια και έξω να βγει, ρε φίλε. Πολλάρα βάζει ο Στάριτσε. Παναγιώτη, μάρκερ το κοστί του τελευταίου. Και ο Πάοκ και η Λίβερπουλ. Μην έχει δύο χρόνια. Μια ο Πάοκ, μια η Λίβερπουλ. Λοιπόν, έχουμε μαζί μα. Έχουμε μαζί μα Χρήστο Κιώση και σήμερα. Τον καλημερίζω με αγάπη. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, επειδή τον Χρήστο και τον αγαπώ, το ξέρει πολύ καλά. Τον έχω βοηθήσει, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με βοηθάει. Χρήστο, σου εύχομαι αγόρι μου ολόψυχα στη ζωή σου. Ολόψυχα, με όλη μου την καρδιά. Σε όλους τους τομείς, υγεία, γυναίκα που θα βρεις, οικονομία, σε ό,τι θες τα πάντα. Να έχεις το 1/3
Την ευχή που σου δίνω, άκου. Άντε, πες την. Το 1 τρίτο, όχι όλο. Το 1 τρίτο από την τύση του Κλοπ και του ΠΑΟΚ φέτος. Ωραία, Κακομοιριά. Το, θα είσαι. 82, πιο, πιστεύω αύριο θα σε ζητήσει 8, η κόρη του Λεμού. 82-18 κατοχή Τσέλσι. Θα σε ζητήσει 82, σε γάμο η κόρη του Λεμού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η κόρη του Λεμού θα σε ζητήσει σε γάμο εσένα. Ο διπλανός πήγε να κάνει ζωή και θέλω να το μάτσο πάω κάρι το πιο αδιάφορο. Το φιλικό, τα φιλικά του καλοκαιριού του 85-86 είχα πιο ενδιαφέρον. Σας είπαμε ιεραρχικά. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Άρης Τσέλσι ή ΑΕΚ Ολυμπιακό, Τσέλσι Άρης. Διαλέγετε και παίρνετε. Ναι. Πήραμε την ΑΕΚ. Πήραμε και τον Ολυμπιακό. Καβάλα κάτσε, στα φίλε. Λόγο. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Καβάλα στα λόγο. Καλημέρα στην Καβάλα. Μισό λεπτό όμως. Ναι. Ο ΠΑΟΚ Ντικάπριο. Πιάσε με αν μπορείς. Πιάσε με αν μπορείς. Ναι, ο ΠΑΟΚ Ντικάπριο. Εσύ πως θα με σώσεις. Στο τέλος ο Ντικάπριο όμως. Στο τέλος τον Ντικάπριο και τον πιάνει. Και γίνεται και τσάτσος του συστήματος. Επειδή ήθελε αγόρι μου. Τσάτσος του συστήματος. Βρε μέσα στον αεροπλάνο μπήκε και βγήκε κατευθείαν από την τουαλέτα κορόιδο. Τσάτσος. Τσάτσος. Πήγε να το φέρει κινηματογραφικά. Τσάτσος. Πού να τη φέρεις εμένα, ρε αγόρι. Τομ Χάνκς έχω. Εσύ τώρα πώς θα με σώσεις που κι εσύ ήσουν για 0-1 στο 25. Ποιος ήταν για 0-1. Πώς θα με σώσεις. Μία φάση είχε κάνει ο Αστέρας από επιθετικό φάουλ. Μάλλον σε πεντακάθαρο. Εσύ τώρα πρέπει να μία φάση. Αλλά μπρατσέτα να βγείτε έξω από την. Στο πρώτο ημίχρονο λες. Αυτή τη φάση. Το που είναι απέναντι στην αιστεία. Γενικά είναι πολύ καλό. Δεν έχει περάσει το κέντρο στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι για χ. Είναι για χι. Πιο πολύ το μάτσο πάει για χι. Στο καυτό Χαριλάου. Πάλι θες 20.000 κόσμο πώς είχε. Δεν είχε 20. 13-14 είχε. Ακούς Στέφανε που κάνεις το πρωί, είσαι ψεύτης. Που είπες 10 το πολύ, είσαι ψεύτης. Περίμενε να ακούσει ο κόσμος. Θέλω να μάθει. Θέλω να μάθει ο κόσμος. Άστα, μωρίς. Συμφωνούμε ότι είσαι ίδιος ο Ντικάπριο. Απατεώνας, που λες συνέχεια ψέματα, που κάνεις προπαγάνδα. Πιάσε με αν μπορείς. Άρη, ο Χάνκς. Χρήστο, δε στοίχημα που έχασα. Ναι, θα σε πληρώσω εγώ μισή τηλεφωνία. Περίμενε. Δηλαδή κάτσε εσύ θα έκλειγες. Περιμένετε. Στον αντένα. Ορίστε, σήμερα μπορείτε να δείτε. Κλείσε να σου πω το εξής. Όχι σήμερα. Όχι σήμερα αυτό. Όχι ρε, έτσι το πάω. Κλείσε λοιπόν να σου πω το εξής. Για πες μας. Για πες μας. Για να δεις το μέγεθος. Ναι. Ιεραρχικά λέει. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Όχι, σοβαρά μιλάμε εδώ. Χρήστο, άσε από κάτω. I don't like Mondays. Άστε, έχουμε θλίψει. Σοβαρά να μιλήσουμε. Όχι, σοβαρότατα, ναι. Πού, τι θες να μιλήσουμε, σοβαρά είναι κανένα χώρο. Ό,τι θες εσύ. Μπράβο, ρε γόρι μου. Τι θες. Μπράβο, ρε Χρήστο. Θες να μιλήσουμε σοβαρά. Ναι, ναι. Ωραία. Χαμήλωσε το Χρήστο, να είναι τέτοιο. Λοιπόν. Να είναι τέτοιο. Τέτοιο. Ιεράρχησες λοιπόν την ΑΕ και τον Ολυμπιακό. Και το ξέρεις αυτό πολύ καλά. Φυσικά. Κάνα το ότι δεν τον καταλαβαίνετε. Ποιο το είπε. Όχι μαζί του. Καλά, και εγώ μαζί του. Αυτό ήταν μαζί του. Μαζί του, ρε. Την προηγούμενη. Πριν δύο Παρασκευές μετά το ΠΑΟΚ Τσέλσι. Δεν κρατιόσασταν εδώ. Περίμενε, ρε φίλε. Ούριαζε εσύ. Περίμενε, ρε φίλε. Περίμενε λίγο. Μισό, Χρήσταθε. Παναγιώτη, μισό. Μάρκαρε, Παναγιώτη, δικό μας. Θα μιλήσουμε σοβαρά. Πείτε όχι. Όχι, κλείστε. Από την Αθηνά είναι. Κοριανάκι. Ωραία. Θα μιλήσουμε σοβαρά. Δύο λεπτά, τρία λεπτά σοβαρά. Απλά τη Αθηνά. Μετά η Αθηνά. Μετά, ρε αγόρι μου, η Αθηνά. Επειδή είναι πρώτη του μήνα, έχει σημασία. Ιεράρχησε λοιπόν την ΑΕ και τον Ολυμπιακό. Σωστό. Εσύ λοιπόν είδε χθε ότι η ομάδα σου. Ήτανε στα χειρότερά μου. Έδωσε προσοχή. Προσοχή. Περίμενε λίγο να τελειώσω. Να τελειώσω, να μιλήσει Παναγιώτη. Να μιλήσει μετά. Έδωσε προσοχή μεγαλύτερη σε αυτό το μάτς. Που σε κάνανε γιογιό. Καλά, ρε. Α, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Άλλο εικόνα μου η χθεσινή και άλλο ποιο είναι ο στόχο μου φετινό. Εγώ θέλω με την Πάτε Μπόρισοφ, αν μπορούν να ξεκουραστεί η ομάδα κτλ. Ο στόχο είναι το πρωτάθλημα. Τι δεν μπορεί να καταλάβει. Φίλε, αυτό συμφωνώ. Σα λέγαμε η Άκη Ολυμπιακό κυριαρχικά είναι τα παιχνίδια που μα κουραστούν. Ο στόχο είναι το πρωτάθλημα. Φαντάστηκα γινόταν. Πάω σε 10 μέρε, έπαιζε πάρα πολλά φίλε και το ξέρει πολύ καλά αυτό το πράγμα. Έπαιζε με την Άκη τον Ολυμπιακό. Έλεξε να πάρω 4 βαθμού, οπωσδήποτε όμω 4. Γιατί όπω ήρθαν και τα πράγματα του Ολυμπιακού, ήταν το άλλο μείον 5 ανέκα στην Ασμήνη και πήρε 6. Και τώρα έχει να μου πει τι. Η εικόνα του ΠΑΟΚ θα το δει τον Απρίλιο τον ΠΑΟΚ. Θα το δει τον Απρίλιο τον ΠΑΟΚ. Κάτσε τώρα σφαχτείτε ΑΕΚ Ολυμπιακό. Ε, καλά τον Απρίλιο, ρε Παναγιώτη, περίμενε λίγο. Που στο τέλο που θα είναι και προσεκτικό. Πέρσι που έβαλε 100 γκολ όμω. Έλα μωρέ τώρα, έλα ένα το ρολό, να το ένα, να το άλλο, να το παράλλο. Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το πρωτάθλημα. Η είχες... καλύτερη ομάδα πέρσι. Είχε πολλά γιορτινά παιχνίδια. Όχι, όχι, δεν είχα γιορτινό παιχνίδι. Πολλά γιορτινά. Ο ΠΑΟΚ, η καλύτερη περσινή ομάδα, δεν πήρε το πρωτάθλημα. Πέρσι όμω δεν πήγε να πει. Χαίρομαι, ρε παιδιά, να βλέπω τον ΠΑΟΚ. Ξέρει γιατί. Και σε πιάνει ο Νταλγκά σου. Τι. Η εικόνα μέχρι τώρα.
Καλά, και πέρσι λέγατε για τον Ατρόμητο, ρε φίλε. Αδιάφορο. Φέτος είναι μαγική εικόνα. Είπες ότι πέρσι ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη ομάδα. Έχεις 5 στα 5, μαγική εικόνα. Του πήραν το πρωτάθλημα. Φέτος ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Του πήραν το πρωτάθλημα. Ε, φίλε, θα απαντάς μόνο που θες. Όχι, όχι, δεν θα το συζητήσω ότι θες και θα απαντάω εγώ. Μα δεν ρώτησα εγώ τι θέλω. Είπες ότι πέρσι ήταν η καλύτερη ομάδα. Παίζουμε φέτος. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Σε 5 παιχνίδια δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός με διαφορά. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός. Δεν μας ενδιαφέρει. Παναθηναϊκός. Δεν μας ενδιαφέρει καν. Ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ καλή τελικά η ΑΕΚ και Παναθηναϊκός. Με αυτού που έχει παίξει μέχρι τώρα. Δηλαδή, βγήκατε ποτέ να πείτε η περσινή ΑΕΚ το τσίκι, 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 τσίκι. Εμένα δεν μ' άρεσε. Η ΑΕΚ περσινή ήταν τρισάθλια. Δεν μ' άρεσε εμένα. Όχι, όχι τρισάθλια, ήταν πολύ μέτρια. Θυμίζει τον φετινό ΠΑΟΚ. Ποια? Η περσινή ΑΕΚ. Η τσίκι, 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 τσίκι και κατά λάθος γκολ. Καλή ΑΕΚ. Τι κατά λάθος. Φέτος είναι καλή. Όχι, ρε φίλε. Ναι, καλή είναι αυτό. Καλύτερο όλων είναι τώρα, έτσι πενταγωνιστικές, όσο έχουμε δει. Καλύτερο όλων είναι Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό είναι. Έλα να παίξει την τουμπάρα τώρα. Έλα τώρα να παίξει την τουμπάρα. Πριν πάει να παίξει την τουμπάρα, εσύ πα να παίξει την Εγώ δεν έχω να αποδείξω αν πάω ότι μπορώ να παίξω καλύτερα, γιατί πέρσι έπαιξα καλύτερα από το φέτο. Ναι, θα γίνω καλύτερο. Στον Άρη και τον Ατρόμητο. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας να σου πω κάτι, έτσι. Α, τα παίρνω έτσι. Ε? Να κοιμάται ο Θεός, να στραβώνουν τα δοκάρια, να πετάει. Θα γίνει όλα. Όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν. Σαν το κάρμα που έγραψε ο Κόλκας, ε. Από μένα το άκουσα αυτό. Άστο. Το λέω από χθες. Καρμικότε. Και τα δύο μάτς με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Το έγραψε προχθές. Καλά, το λέω. Με την ΑΕΚ εδώ την επομένη, μωρέ. Όταν πάρουμε το καθαρά καρμικές νίκες είναι. Καθαρά καρμικές νίκες. Καθαρά καρμικές. Καθαρά καρμικές. Μήνυμα πρώτο του μήνα για τον Λίμπερο. Ναι. Α, δεν του μήνα πρώτο, γιατί είχε μήνυμα ο Κωστής, το καλεμέρισμα του Κωστή. Πρώτο για την Τρόικα για τον μήνα Οκτώβρη του 2018. Να πούμε και τη γιορτή είναι σήμερα. Είναι καλή γιορτή σήμερα, δεν ξέρω αν έχουμε κανένα να γιορτάζει. Καλημέρα και καλό μήνα. Χαίρομαι που ο ΠΑΟΚ είναι τόσο καλός και ποιοτικός. Αν παίξετε έτσι χαριλάου, τρία θα φάτε. Ενώ εσείς θέλετε χθες με την Τρίπολη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η Αθηνά από το κυτρινό μαύρο Ελευθέριο Κορδελιό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς παίξαμε με την Τρίπολη που έπαιξε με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Σε όλους έκανε, τρεις και τέσσερις φάσεις. Ναι. Στα τρία έχασε με σφαγή. Ναι. Σε εμάς έκανε. Με σφαγή πήγε να κλέψει βαθμούς από τον ΠΑΟΚ με σφαγή. Έπρεπε να παίζει με 10 παίκτες. Τρεις. Τρία μάτς ναι. Έχασε ναι. Με το ζόρι, να το πω έτσι αλλιώς. Μαζί σου. Ναι, με το ζόρι. Μαζί σου. Και κάνοντας τρεις και τέσσερις κλασικές ευκαιρίες και στους τρεις τους άλλους. Σε μένα έκανε μία από φάουλ. Εσύ έκανες. Δύο φάσεις έκανα. Και έβαλα δύο γκολ. Αυτό έκανα. Και άλλη μία με τον Τικίνο. Και εγώ έκανα μία και έβαλα ένα γκολ. Ναι, αλλά σου έκανε και πέντε φάσεις. Έχασε 10 την αντίθεση. Εμένα δεν με έκανε τίποτα. Άσε που μου κόβει το offside εκεί πέρα. Μου κόβει την αντεπίθεση. Δεν θα την κάνω το 0-2. Να του κάνω 0-4. Ο Ελβετός. Να του κάνω 0-4. Όπως το 76. Πέστα. Όπως το 76. Πέστα τον Ελβετό το λαμπόγιο. Τι είπες τίποτα χοντρούλι. Άρε κακομυριά, άρε. Άρε κυριούλιδες. Άρε κοιμηθήκατε με το βράδυ. Λοιπόν, στείλτε μας ιδέες για μουσικό κομμάτι ιδανικό για τη σημερινή Δευτέρα. Για το σημερινό πρωινό. Άρης 12 βαθμούς έχει. Ένα βαθμό κάτω είναι. Και σε έχω την άλλη εβδομάδα εδώ. Την παράλληλη. Πήγαινε τώρα στον Πάνθυρα. Θα πάω εκεί στον κολλητό σου. Θα πάω στον κολλητό. Α, κομματάρα είναι αυτή. Θα πάω. Που παίζαν με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ήταν 0-1 και στο 50 φωνάζα για μένα. Για τον Άρη. Σύνθημα για τον Άρη. Γιατί είσαι το επόμενο αντίπαλο. Επαναλαμβάνουμε το μήνυμα της Αθηνάς από το Ελευθέριο Κορδελιό. Ωραία, το κυτρινό μαύρο Ελευθέριο Κορδελιό. Κρίμα. Πρέπει να είναι αυτή. Έτσι, κατ' οίκο είναι σύντομο. Προφανώς. Καλημέρα και καλό μήνα. Χαίρομαι που ο ΠΑΟΚ είναι τόσο καλός και ποιοτικός. Αν παίξετε έτσι χαριλάου, τρία θα φάτε, λέει η Αθηνά. Στον όμιλο τώρα που ποιον παίζετε. Περιμένουμε μηνυματάκια για να πάει καλά ο μήνας. Δίνουμε τίποτα. Έχουμε κάτι να δώσουμε. Στο FIBA, Europe Cup. Παόλο. Τι δίνουμε για πέντε. Έχουμε κάτι να δώσουμε. Τι μέρα είναι σήμερα. Δευτέρα. Αλλιώς δίνουμε γυαλιά για να πάει καλά και ο μήνας, να πάει και ηλιόλουστος. Δώσε γυαλιά. Ένα ζευγάρι γυαλιά. Δεν έχουμε ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης. Ένα ζευγάρι για. Ρώτα. Καλό, ναι, ρώτα. Χριστό. Δεν ξέρω να κοιμηθεί ο Θεός. Να έχω 25 κόρνο όπως εκεί. Όχι. Και ο Απόλλωνας κάτι δικαιούται. Τον είδα ξανά όλο πάλι έψε. Ναι, χθες ήταν το κάτι άλλο. Ναι, και πόνεσε η καρδιά μου. Ναι, και εμένα πονάει. Κάτι ζητάει και ο Απόλλωνας από τη μοίρα. Θα το πάρει πινάεκ. Λοιπόν. Το πήρε πέσει, ρε φίλε. Χαριτοδιπλωμένο λέει, βάλε το έτσι σε θέλω. Ο Γιώργος ο Ιταλός. Καλό. Έτσι. Έτσι σε θέλω. Σκισμένο τζιν με μπότες και καπέλο. Λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express χωρίς quiz τίποτα. Κυρία, έχουμε πέστη. Για να πάει καλά ο μήνας. Τι περιμένει να μας το πει.
Αδερφέ, σε αδίκησα προχθές, ναι, επειδή ήρθε πολύ αργά το μήνυμα. Ποιον? Και με έκραξε έξω ο κόσμος. Γιατί ακούστηκε ότι σε πήραμε. Τα παιδιά δεν λέω το, γιατί το είχα βάλει εγώ. Και εγώ είμαι κύριος υπεύθυνος. Το παλικάρι που μέσα στην κίνηση πήγε και μέτρησε ένα-ένα τα πασαλάκια. Α, 175 είναι, ξέρεις. Έχεις ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Συν επικοινώνησε να δούμε αν σου δώσουμε κάτι άλλο. Δεν κάνω πλάκα. Χειρότερο Σαββατοκύριακο. Έχεις περάσει. Δεν υπάρχει για την εκπομπή. Για την εκπομπή δεν είναι καλό. 175 μπορεί να είναι στιγμή. Γιατί δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Όχι τα πασαλάκι στιγμή. Ισοφαρίζει ο Στάριτς με κολάρα. Για να μην. Ο τύπος καταρχήν. Με Χάντερφιλ παίζουν τώρα. Μισό Φαουκάρης. Έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ μέσα στον Ολυμπιακό. Και με Τροσπορ παίζει μισό-μισό. Η σημερινή ημέρα είναι καλή μόνο για τις εφημερίδες και τα site. Έτσι λες εσύ. Για αυτές τις εκπομπές είναι τρισάθλια. Γιατί. Και φάνηκε και στη Μαρμίτα. Θα τη συνηθίσει Δευτέρα. Εμείς δεν είμαστε Μαρμίτα, ρε φίλε. Φάνηκε. Τέτοια εκπομπή είμαστε. Είναι... Όχι, τέτοια εκπομπή είμαστε. Όχι, δεν είμαστε. Δεν είναι καλή εκπομπή. Δεν είναι καλό αυτό που έγινε. Δεν είναι καλό αυτό που έγινε. Η Μαρμίτα επενδύει μόνο στις ήττες. Δεν είναι καλό. Και εμείς που επενδύουμε εδώ πέρα. Ποιες νίκες, ρε φίλε. Πρωτάθλημα διεκδικούμε. Δεν είσαι, δεν λέω για το λαμπάκι. Δύο διεκδικητές του τίτλου κάθονται. Για αυτή, παιδιά. Χρήστο, Παναγιώτη, κλείστο λίγο, φίλε. Με το ζόρι έρχομαι ειλικρινά. Είμαι καρφωμένο. Καρφωμένο από χθε. Φαίνεται, φαίνεται. Βγάλω με το ζόρι έρχομαι. Δεν μπορώ να στρέψω, βγάλω. Μην τα βγάζεις, θα κρυώσεις. Κάτσε, μην φεύγεις. Επειδή έβαλε γκολ ο Στάριτς και έβαγες τρίμπαλο, γιατί φεύγεις. Ήταν ο Στάριτς, ισοφάρισε. Ρε Αζάρ, πλάκα μας κάνεις, ρε φίλε. Άντε, ρε κακομοίρη. Σαν το τέτα τέτ που χάνεις, ο Ρόβας πέρσι 30 έβαλε. Κάτσε, αυτές είναι οι σφυριές που έβγαζε από την West Ham. Περίμενε, έχει κι άλλες. Καλά, είσαι γελάς από Σεπτέμβριο και Αγγλία. Από Σεπτέμβριο γελάς τραγικός. Έχει κι άλλες. Περίμενε, παίζει με Χάντερσφιλντ Ντέρμπι να παραμονείς. Κανόνες θα τις φάξεις, ε. Εσύ είσαι κουτουρού, εντάξει. Ρε Αζάρ, βγες να παίξει ο Καπνίδης. Να παίξει ο Αντώνης, πλάκα μου κάνεις. Πολύ καλά τα λες. Φύγε, ρε Αζάρ. Φύγε για πάντα από την Τσέλσι. Για πάντα. Θα πάρει Λίβερπουλ το πρωτάθλημα. Φεύγεις με το γήπεδο όλο δικό σου να το κάνεις ό,τι θέλεις. Και ο Πάοκ και η Λίβερπουλ. Φύγε να παίξουνε ή ο Ρόβας ή ο Καπνίδης. Τουλάχιστον να είναι το ίδιο Σαββατοκύριακο τα σηκώντα του Μπαστραπάδες και ο Πάοκ και η Λίβερπουλ. Βάζει εγκινήσει φάουλ, απίστευτο. Κυλάει μπάλα φάουλ, βάζει. Τι να κάνεις. Άντε ρε κέπα, μέπα, κέπα. Πάνε πάρε Πασχαλάκι, ρε Τσέλσι. Κάτσε να δούμε που παίζουν. Περίμενε λίγο. Πάνε πάρε Πασχαλάκι, ρε Τσέλσι. Α! Έρχονται! Νιουκάστ έρχεται, φίλε. Κέπα και μέπα. Έρχεται Νιουκάστ τώρα. Άσε με ήσυχο. Άσε με ήσυχο. Περπατητή μπάλα. Περπατητή μπάλα, βάζει φάουλ. Θα μας τρελάνε. Ξεκινάει το απόγευμα Σαββάτου. Ξεκινάει το Σάββατο. Ντάπ η κεφαλιά από τον Στάριτς. Λέει δεν θα αλλάξει. Αφού νωρίτερα έχει την άλλη κεφαλιά. Τρίμπαλο. Από το σφυρί. Από το σφυρί ήταν πιο νωρίς. Πιο νωρίς, ναι. Άρα τρίμπαλο και μετά Στάριτς. Σου λέει, δε, θα έρθει ο Μανιάς της γειτονιάς, θα καρφώσει λίγο τον Άρη, θα έχω να λέω. Δεν μπορεί. Πάει 75, 80, σου λέει, εντάξει, λέει, έχει κάτι, ξενέρωμα η Αριανή και τα λοιπά. Τσουπ! Κάνει το 1-0 ο Άρης. Όχι, λέει, όλες οι ελπίδες, κλείνουμε τα πάντα, πάμε στο Καραϊσκάκι. Όλες οι στο Καραϊσκάκι. Ναι, και στο ποιον Καραϊσκάκι. Ποιον δεν έχουμε. Τον Μπάριος δεν έχουμε. Τον Οβοσέλας δεν έχουμε. Περίμενε. Τον Σαρκάνη δεν έχουμε. Μπαίνει ο Ολυμπιακός. Λέει τάξη. Ο Ολυμπιακός. Οι άλλοι δεν βλέπουν. Ναι. Ωραία. Ναι. Τουλάχιστον θα είμαστε ήρεμοι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Τσουπ στο δεύτερο ημίχρονο. Βλέπει αυτό το έπος γκολ. Το μπλούμπερ της χρονιάς. Που κάνει λάθος ο τερματοφύλακας. Λάθος και ο αμυντικός. Δώσε λεφτά να φτιάξει ομάδα. Δεν μπορεί, σου λέει, θα ισοφαρίσει. Πάρε τον Τασάιο. Θα ισοφαρίσει, σου λέει. Βγαίνετε 7, περιμένω να βγει σήμερα. Ένα τελειώνει. Τελειώνει το μάτς 0-1 και έχει. Φάπα Μάντσεστερ. Φάπα Λίβερπουλ. Φάπα Άρης. Φάπα Πάοκ. Ποιο είναι, ο Μάριο ο Φάπα. Ναι, πάει η εκπομπή, σου λέω δεν είναι σήμερα η εκπομπή. Μέτρα μηνύματα. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε καλές εκπομπές 4 φορές την εβδομάδα. Μέτρα μηνύματα. Μέχρι το Μάιο, υπομονή. Κάθε Δευτέρα θα βγάλω αυτό το πράγμα. Όποιο στέλνει μήνυμα κερδίζει γυαλιά ηλίου. Και όταν έχει εθνικές ομάδες, εκείνη η Δευτέρα θα είναι καλή. Όποιο στέλνει μήνυμα θα έχει γυαλιά ηλίου μα. Δηλαδή να λέει έτσι, να λέει. Του λέω να τον βγάλω φωτογραφία, να τον βάλω στο Facebook του Λίμπερο. Δεν θέλω. Ενώ κάθε μέρα στείνεται. Στείνεται. Καταρχήν. Πήγε, έπαιξε 3-0 και 3-1, ε. 1η Οκτωβρίου είναι, γιατί κοντό πάλι. Παιδιά, δεν λύγει 2-0 αυτό το μάτς, είναι απίστευτο. Τι να κάνεις, φίλε. Μπάλα είναι. Επίσης, τις ίδιες κάρτες φοράς τρεις μέρες. Όχι, έχω πακέτο εξάδα είναι. Εξάδα. 2-3 είναι. Έλεος, δεν λένε μόνο στο ποδόσφαιρο γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται και αυτά. Το άλλαξε σε παντελονάκι, όπως να κάνεις. Λοιπόν, ευχαριστώ από καρδιάς την Αθηνά
Από το κίτρινο μαύρο ελευθέριο Κορδελιό. Να σε καλά, Αθηνά. Σε δύο-τρεις δεκαετίες θα μην θα λέτε μεταξύ. Μόνο εσύ προσπαθείς να μαστίσεις εκπομπή. Σήμερα, ειλικρινά, εγώ κάθομαι έξω. Κάτσε τώρα ένα χικάκι. Να παλέψουν τα παιδιά να σέρονται. Ένα χικάκι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Καβάλα στα άλογο στο συν 4. Παπ, σε αυτό μαζί σου έχεις δίκιο. Μάλλον σε πέρσι με παοξίδε βλάκες. Τα κορώνα πανηγυρίζει το 1-2 πέρσι ΑΕΚ. Είσαι χαϊβάνι, ρε, δεν το βλέπεις τον Ολυμπιακό την εικόνα. Μάλλον την εικόνα. Εκείνο το γκολ, ίσως έκρινε και το πρωτάθλημα. Μπράβο, φίλε. Μπράβο. Εκείνο το γκολ στο 95. Μάλλον σε πέρσι με παοξίδε βλάκες που λέγανε μπράβο την ΑΕΚ. Μπράβο το διπλοπανηγυρίζει. Τεράστια νίκη εκείνη, φίλε. Λέω εσύ είστε χαζί. Είστε χαζί. Σι το θέλατε αυτό. Φαντάσου εκείνο που ήταν προ το τέλο. Λέω πα καλά. Έτσι πανηγυρίζει. Ποιο είναι το δεύτερο σκορ που θέλει. Ποιο. Το δεύτερο σημείο που θέλει. Έτσι πανηγυρίζει. Έτσι διπλό. Περίμενε. Ολυμπιακό. Ναι. Γιατί φοβάμαι. Δεν το φοβάμαι, ρε φίλε. Τον Ολυμπιακό. Τι θρυλίτσα, δεν θα τη χαϊδέψει την μπάρα. Κατάλαβε. Γιατί είμαι ήδη στο συν 4 τον Ολυμπιακό. Έτσι πανηγυρίζουν τώρα τα διπλά που κόβουν από τον Ολυμπιακό βαθμού και θα πάρω το πρωτάθλημα. 6 φράγκα έδινε ρε τέτοιο. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάουκ, το συμπολίτη. Να σου κάνω μια ερώτηση. Που κέρδισε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Να σου κάνω μια ερώτηση. Και μα έχει κάνει πρώτο φαβορή τώρα. Ευχαριστούμε που του κέρδισε. Και τώρα. Είναι αυτό που λέει ο Γιάννος. Να κόψει ένα βαθμό Ολυμπιακό. Κόβει του βαθμού. Ναι, κόβει βαθμού από Άκη Ολυμπιακό. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ποιο. Εσύ. Όχι, ρε, δεν θέλω. Και τώρα δεν πάω για πρωτάθλημα. Πες μου λίγο. Παιδιά, να πούμε λίγο την βαθμολογία. Δεν την έχω δει ειλικρινά. 13 ο Πάοκ και ο Ατρόμητος. Ναι. Είναι οι δυο του πάνω κορυφή. Μόνοι δηλαδή. Ακολουθεί ο μεγάλο Άρης με 12. Που θα πάει στο συν 4 ο Πάοκ τώρα. Ή 3. Άστα, 13-12. Άστα, λέει. 12 ο Ολυμπιακός. Και μετά στο συν 7. 12 η ΑΕΚ. Έτσι, μπράβο. Από πίσω σας, ένα βαθμό. Ναι, 9 ο Παναθηναϊκός. Καταϊδρωμέ. Ναι. Και μετά η υπόλοιπη. Και τα υπόλοιπη. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, λοιπόν, ερώτηση. Το ξετίναγμα τώρα. Ξέρω την απάντηση. Ναι. Την ξέρω την απάντηση. Τι θέλεις. Ρητορική ερώτηση. Ναι, ναι. Άλλο. Σου λέει ο ύψιστος. Έτσι, έτσι μετά. Αν μ' αρέσει να πει τις δευτέρες. Τερματίζει δεύτερος και ο Πάοκ παίρνει πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα, ναι. Ή τερματίζει 8ος και δεν παίρνει πρωτάθλημα ο Πάοκ. Τι από τα δύο θες. Τι ωραίο ερώτημα, το ωραίο δίλημα του Βαλέζρε. Τερματίζω δεύτερος. Άντε ρε κακομπή. Άντε ρε ντρέπεσαι κακομπή. Άντε ρε ψεφταρά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Άντε ρε Πινόκιο. Προτιμάς δεύτερος ο Άρης και πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Άντε ρε κακομπή. Φυσικά. Αυτή τη στιγμή φυσικά. Σε βρίζουνε. Αυτό το τζάρι θα φύγει από εδώ. Θα βάλουμε γιατί αν βγω δεύτερος για να βλέπουμε του χρόνου θα είμαι πρώτος. Αν βγω όγδος. Αν βγω όγδος, αν βγω όγδος, διαλύομαι. Οι Εβραίοι ξέρεις τι λένε. Ξέρω. Κάνε με μάγο να σε κάνω πλούσιο. Πώς το ξέρεις ότι άμα βγεις δεύτερος φέτος, το φορβάς πρώτος. Πώς το λες αυτό. Δηλαδή η Watford που είχε βγει το 84 δεύτερο, γιατί μετά δεν βγήκε πρώτη την επόμενη χρονιά. Γιατί δεν είναι Άρης. Που το πήρε η Λίβερπουλ. Γιατί το πήρε η Λίβερπουλ. Και φορακίτρινα η Watford. Όχι εκείνο η Λίβερπουλ. Ναι, αλλά ο Πάοκ φοράει κόκκινα. Η Λίβερπουλ δεν πήρε... Ετσαλτίδη, Ετσαλτίδη, πες το ασλαμά του διπλανού σου. Η Λίβερπουλ δεν πήρε μόνο εκείνο, έπαιρνε συνέχεια πρωταθλήματα, κατάλαβες. Άρα δεν πήρες. Πες για Media Mar, θα πάμε σε break. Έτσι, Media Mar. Παιδιά, ευχαριστούμε. Έχουμε 15 μηνύματα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Mm. Δίνει σήμερα εκπομπή χωρίς quiz τίποτα για να πάει μπράβο καλά ο μήνας. Μπράβο την εκπομπή. FM κενό, όνομα, επώνυμο, δίπλα γράφεις γυαλιά, αποστολή στο 54-526. Να είστε στην Τζίτα, σούπερ δωράκια για παιδιά αύριο και μεθαύριο. Το εννοούμε. Για όλα τα παιδιά. Το ένα. Καθαρά ποδοσφαιρικό. Θα δώσει εμένα. Στο οποίο ακουμπάει και πάρα πάρα πολύ Άρης. Ακουμπά. Αυτός είναι ο Ασλαμάς. Και αυτός είναι ο Τσαλτίδης. Που θέλει βράδυ τον Άρη δεύτερο με τον Μπάουκ πρωταθλητή. Δεν με ενδιαφέρει. Πάρε πρωί πρωί και δυο μου τσάρε. Δεν με ενδιαφέρει. Πέρσι η καρδούλα το ξέρει που, αν σε ενδιαφέρει. Μα δεν ήμουν δεύτερο. Δεν είναι, αλλά έλεγε να μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Εμένα με ενδιαφέρει να πάει μπροστά ο Άρης. Αυτό με νοιάζει. Ακούγεσαι πιο αστείο από τον Τσάρλι Τσάπλιν στι βουβέ ταινίε. Πιστεύω ότι ο σήμερα πάλι θα μα πει. Αν είμαι δεύτερο, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Σόπαρε. Θα μου κάνει μια σκουμπάρα. Θα μου κάνει μια σκουμπάρα. Αν είμαι δεύτερο, δεν θα πάρει. Του είπα ότι θα καίγομαι στο δεύτερο γύρο. Δεν θα είναι όπω το φιλικό στο πρώτο κύπελο. Θα έχει τραμπούκο, θέλει να σου πει. Θα έχει πολύ διαφορετικά. Είναι ξένο ο διαιτή όμω. Μακάρι. Μακάρι. Α, έβαλε όλε τι ομάδε. Πρώτο κόλλα να σου πω κάτι. Εγώ μακάρι, φίλε. Γιατί είμαι ξένο διαιτή. Όχι μόνο δεν χάνω στα ντέρμπι, ούτε γκολ μου βάζουν οι κακομοίριδες. Για να γνωρίσετε από τη Super League ότι ο Άρης είναι στις 5 μεγαλύτερες ομάδες. Big Five. Δεν είστε διεκτή δηλαδή. Εντάξει, μπράβο. Big Five. Στην πεντάδα... Στις 5 είμαστε. Εντάξει. Τώρα άλλος βάζει πρώτο, άλλος δεύτερο, άλλος τρίτο. Με βάση τα πρωταθλήματα είμαι τέταρτος. Με ξένο διαιτητή, όχι μόνο δεν χάνω. Αυτό καλό. Όχι μόνο. Με βάση τα πρωταθλήματα είμαι τέταρτος. Ακόμα και να το πάρεις με ισοφαρίζεις. Γκολ δεν μου βάζουν. Ποιος? Γκολ δεν μου βάζουν με ξένο διαιτητή, φίλε, στα ντέρμπι. Το καταλαβαίνεις το πράγμα. Εμένα δεν μου βάζουν με Έλληνα. Ένα.
Λοιπόν, η Media Markt, κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας. Σου έχει αλίμονο αν έλειπε πρώτη του μήνα. Στη Media Markt θα βρεις τις περισσότερες επιλογές και σε συσκευές και σε υπηρεσίες. Θέλεις επίδειξη του πλυντηρίου σου? Την έχει. Θέλεις μεμβράνη για να προστατεύσεις την οθόνη του τάμπλετ σου? Έχει. Θέλεις έτοιμο λάπτοπ με εγκατεστημένα τα πιο δημοφιλή προγράμματα? Έχει. Χάλασε το κινητό σου? Μπορείς να το επισκευάσεις στη Media Markt σε 30 λεπτά. Για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Γιατί όχι. Να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Ευλογία για τον Πάοκ που δεν πέρασε το τσάμπιονς. Αυτό με το σοβαρά δεν φτάνει, δεν θέλουμε σοβαρά. Ρε. Ευλογία. Να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο. Αυτό είναι. Για ποδόσφαιρο, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Για βορείτε λίγο. Για να καταλάβετε, το δώσουμε μετά. Το δώσαμε πριν τον πρώτο. Ναι. Δώσαμε πρώτο. Θα έχουμε άλλον ένα να δώσουμε. Okay. Λοιπόν, είναι αυτό που σου είπα και πριν που δεν μ' άκουγες που φώναζες. Ότι. Ωραία, ορθώς λες ότι η ουσία είναι τα δύο μάτς με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ναι. Τα υπόλοιπα, τα άλλα δύο. Ναι. Για διαφορετικούς λόγους δεν είχαν τόση σημασία. Ναι. Συμφωνούμε, το λέγαμε και πριν τα μάτσα. Ωραία. Πέρα από την καζούρα μπορεί να κάνουμε ή να σε τσιγκλήσουμε ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, ναι. Και στα δύο λοιπόν αυτά μάτσα. Ναι. Ενώ όντως πας να δώσεις τη δέωσα σοβαρότητα, ναι. Έχεις το αποτέλεσμα, ναι. Και στέκεσαι μόνο στο αποτέλεσμα. Θα μου πεις, ναι. Κάτσε ρε φίλε, πρώτος είμαι. Πρώτος. Να κλαίω τη μοίρα μου ή οτιδήποτε, ναι. Άλλο. Θα πάω εσωτερικά να διορθώσω τις όποιες ατέλειες. Ναι. Αυτό είναι το σωστό. Όμως υπάρχει μια λάθος εικόνα που βγαίνει προς τα έξω και θα την επεκτείνω. Βλέπω σε όλες τις εφημερίδες, ναι. Την βαθμολογία των παικτών του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Ναι. Για πες μας. Αν δεις σε όλες τις εφημερίδες λοιπόν τις δικές μας, έχεις την αίσθηση ότι χθες ο ΠΑΟΚ πάτησε τον Ολυμπιακό. Ναι. Δηλαδή, βλέπω βαθμολογίες. Πασχαλάκης 9, Βαρέλα. Καλά, δεν χρειάζεται να τα βλέπεις. Όχι, άκου, ναι. Θα πω για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Κρέσπο 8, μα ο βλέπει, τα μάτα Βιερίνη 7, φίλε. Μάτος 6, Κάνιας 7, Μαωρίσιο 6, Πέλκας 6, Μπίσες Βαρ 7, Πρίγιοβιτς 6, Λιμιός 6. Έχει ένα μέσο όρο γύρω στο 6,5 με 7. Ναι. Ολυμπιακός. 5. 5 ο Τσιμίκας, 6 ο Μεριά, 6 ο, 5 ο Μπουχαλάκης, 6 ο Καμαρά, 6 ο Φορτούνης, 5 ο Ποντένσε, 6 ο Χασάν, 5 ο Χρυστοδουλόπουλος, 3 ο Γιαννιώτης, 3 ο Βούκοβιτς. Ναι. Αν δεν έχεις δει το μάτς, ναι. Νομίζεις ότι ο ΠΑΟΚ έχει πει μέσα. Πρέπει να είναι και 0-4 το 30 τελικές, ναι, ναι. Και αδικείται το 0-1. Ναι. Αυτό λέω, ναι. Ότι πολλές φορές, ναι. Μόνο στη Θεσσαλονίκη γίνεται αυτό, ναι. Το αποτέλεσμα αλλάζει όλη μας τη φάση, ναι. Αν έβγαινες 0-0 χθες, ναι. Ή 1-1, ισοφάρισε ο Ολυμπιακός στο τέλος, ναι. Θα έπεφτε το ξεφωνητό της αρκούδας, ναι. Γιατί έχεις ανεβάσει. Αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ, ναι. Έχεις ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ. Εντάξει, κοίταξε, είναι καλό ότι έχεις άλλη προσδοκία. Υπάρχει όμως και μια αλληλουχία γεγονότων. Αν έπαιρνα το πρωτάθλημα και δεν αναγκαζόμουν να παίξω με Βασιλεία, Σπάρτακ Μόσχας, Μπενφίκα, γιατί δεν ξέρω, όλο το βάρος είχε πέσει εκεί, γιατί προέκυψε αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ ήταν φαβορή για να περάσει σε ομίλους Champions League, έτσι. Και είναι ευλογία για τον ΠΑΟΚ, ότι δεν πέρασε σε ομίλους Champions League, να σου πει. Αυτό έχει διπλή τέτοια, όχι, λάθος κάνει. Γιατί κάνω λάθος? Γιατί αν έρθετε να παίξει Τετάρτη με την Μπαρτσελώνα, Κυριακή με την ΑΕΚ. Θα ήταν τώρα με μείον 3 βαθμούς. Στο Τωρίνο και τώρα με τον Ολυμπιακό. Το λιγότερο μείον 3 βαθμούς. Ο στόχος ποιος είναι? Θα έχεις πιο δύσκολο μάτσα από την Τζέλσι, δηλαδή άμα έπαιζε Champions League. Άλλο βρε. Ο, ναι, ναι. Είναι Champions League. Με την Τζέλσι όμως. Είναι Champions League, ναι. Χρήσατε. Ναι. Είναι Champions εικόνα, League. Ρε, φίλε. Κάνεις είναι λάθος. Champions League. Στο Champions League, ό,τι και να κάνεις, είναι σαν το μάτσα με την Τζέλσι. Η συμμετοχή του κόσμου στα εισιτήρια του Πάου Τζέλσι, μάτς... αν ήταν για το Champions League, θα ήταν δεκαπλάσια. Άκου λίγο. Και τα 6 μάτς. Παίζει ρόλο αυτό το και τα 6 μάτς του Champions League. Και τα 6 μάτς του Champions League που, ναι, θα έδινες, ναι, θα ήταν όπως ακριβώς αυτό με την Chelsea. Δηλαδή, δεν γίνεται ο ποδοσφαιριστής, φίλε. Καμία απέτηση. Όχι, ναι, ο ποδοσφαιριστής όμως το σκέφτεται. Αν την Πέμπτη δεν κερδίσει, θα έχει γκρίνια. Σε Champions League θα ήταν 0-3. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει τώρα. Τελείωσε. Πάνε οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Πάει, τελείωσε. Πάει. Το παραμύθι αυτό. 30 ετών τελείωσε το παραμύθι. Με αδιάφορες βασικά ομάδες. Τελείωσε. Με αδιάφορες. Όπως η Τότεναμ στο White Hart Lane. Όπως η Τότεναμ, με εννοείται. Το White Hart Lane. Η οποία που ήθελε νίκη, αλλά την κέρδισε. Η οποία κράτησε έξω, ναι, την Ευρώπη εκείνη, ναι, τη χρονιά. Ναι. Την πιο ακριβή τη μεταγραφή. Τον Ολλανδό, ναι, τον Βλάκα εκείνον. Ναι, ναι, αλλά στο White Hart Lane με 10 παίκτες την πάτησα. Την πέταξα πολύ έξω. Πολύ απλά. Πολύ απλά πέρασε. Πολύ απλά. Δεν ήθελε να περάσει πουθενά. Ήθελα εγώ. Ήθελε εκείνη τη χρονιά Champions League. Ναι, ναι, ναι. Να βγει Champions League. Εντάξει, μπράβο. Εκείνη τη χρονιά. Για Βορίδης. Σπύρος. Ένα όνομα αγγίζει το σωρίο σκουφωμάτων και ρολών. Έτσι. Επισκευάζουμε τις παλιές σας μπαλκονόπορτες. Σωστά. Και τις κάνουμε σαν καινούργιες με λίγα μόνο χρήματα. Έτσι. Όπως τα χρήματα που βάζει ο Ασλαμάς για το Ολυμπιακό Σπάκου 3-0 σκορ. Ναι. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ειδικά εξαρτήματα ασφαλείας για κουφώματα και μπαλκονόπορτες. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κλειδαριές ασφαλείας και ελληνικές
σίτες όλων των ειδών, προσαρμόσιμες σε όλα τα μεγέθη. Μπράβο. Αναλαμβάνουμε επίσης ανακαινήσεις ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Με την ανακαίνιση σας κάνουμε δώρο και την εγκατάσταση θωρακισμένης πόρτας. Μπράβο, φίλε, προσφορά! Τα διαβάζει όλα, πίστευτε. Γιατί, ρε φίλε. Πού είναι. Επταλόγου 31. Αυτό, κάτω τούμπα. Τηλέφωνο. 2315 53 93 10. Injection Service μαζί μας. Καθαρίζει τα μπέκ του βενζινοκινητήρα σου και έτσι εξοικονομείς καύσιμα και χρήματα. Και τα μπέκ του Δικάπριο του ΠΑΟΚ θα καθαρίσει. Ακριβώς. Απόλλωνος 18 στην κάτω τούμπα στον κήπο του Καλού και injectionservice.gr. Πας, βλέπεις τα αποτελέσματα με το τσι-φσι και είναι όλα τζετ στο αυτοκινητάκι σου. Και ο Mr. Gold είναι μαζί μας, η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. Φαντάσατε χθες. 62-85-86. Θέλω κι άλλο. Κέντρο και άνω πόλη. Με το Χάρη εκεί θα πάρεις τηλεφωνάκι και θα φας την καλύτερη πίτσα. Χάρη, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ναι, από τα Opticon Express δίνει σήμερα εκπομπή. Είναι μουντός, είναι μουντί η πρώτη μέρα του μήνα. Είναι μια μουντί Δευτέρα με σχηθροπά πρόσωπα στην πόλη. Με το μολυβί να κυριαρχεί. Γι' αυτό και ακούμε το I Don't Like Mondays. Εμβληματικό κομμάτι, τεράστιο κομμάτι. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου χωρίς, μα χωρίς quiz. FM κενό όνομα τεπώνυμο, δίπλα γυαλιά, αποστολή στο 54526. Δεν θυμάμαι, τελευταίες 40 μέρες, εκπομπή Τρόικα, με ένα μόνο μήνυμα. Έχουμε μόνο ένα δεν έχουμε μήνυμα. Γι' αυτό, ρε φίλε. Και είναι από την Αθηνά, από το κυτρινό μαυρο Ελευθέριο Κορδελιό, το ξαναμαναδιαβάζουμε. Βγάλε τις Δευτέρες από τη ζωή σου. Άρα 100% άρεσε η εκπομπή. Καλημέρα και καλό μήνα. Yeah. Χαίρομαι που ο ΠΑΟΚ είναι τόσο καλός και ποιοτικός. Yeah. Αν παίξετε έτσι στο Χαριλάου, τρία θα φάτε, λέει η Αθηνά. Yeah. Και μήνυμα του 760 που λέει κούτρις δεν θα υπάρχει. Αλλιώς παγκόσμιο ρεκόρ από θύρα 3 σε θύρα 1. Παγκόσμιο ρεκόρ. Συγγνώμη, Ερμήνα, στο διάκριση. Είναι το 1985 ήταν ο κούτρις διαιτητής. Το τρέξιμο. Όχι, δεν έχει τρέξιμο. Είχαν εποχή οι οργανωμένοι του Άρη και πήγανε λίγοι πολύ θύρα 1. Ναι, αυτό. Ναι. Δεν έχει γίνει κανένα ντου. Έτσι, να είμαστε δίκαιοι. Σωστό, σε παραδέχομαι. Πήραμε τα εισιτήρια. Μπράβο. Και παίξαμε 9 παίκτες. Είσαι ωραίος. Δεύτερη αγωνιστική. Και όλα μυρίζουν, ρε φίλε, αυτές οι νίκες, ρε φίλε. Η χθεσινή μυρίζει πολύ όπως το ΑΚΑ το 85. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα. Με τον Παναθηναϊκό το 0-1. Με τον Πάπριτσα. Τι να κάνεις. Έχεις ακόμα. Σαν σήμερα είναι Χρύσανθες. Ποιο. 6 χρόνια χωρίς τον Πέτρο Γκαζά. Πέτρο Γκαζά, μια ζωή στον Ηρακλή. Πιο παλιό στον Ηρακλή. Θεός χωρίς τον. Και καλή δύναμη πάντα στην οικογένειά του που έμεινε πίσω. Έφυγε χθες το πρωί ο μεγάλη μορφή, ο Μάρτιν Μπέιλιν, ο κιθαρίας των Jefferson Airplane. Τεράστιο ψυχεδελικό συγκρότημα που όρισε την ψυχεδέλεια, ας πούμε, στα τέλη 60's. Και αργότερα θα ακούσουμε κάτι, θα μας ετοιμάσει ο. Ήδη ακούσαμε, το έπαιξε προηγουμένως ο Χρήστος. Και έφυγε και ο Τάσος Βασιλείου, ο κεντρικός αμυντικός της ΣΑΕΚ, δεκαετίας του 60, που γεννήθηκε το 38 και πέθανε. Αν δεν κάνω λάθος, ή εχθές ή το Σάββατο, ο Τάσος Βασιλείου. Και χθες εκεί στο ημίχρονο που βλέπουμε το Ολυμπιακός Πάκο δείχνει στην Εθνική Κυριακή Μάρη ένα οφιάκι το 85, έτσι. Ναι, ρε. Καλά, ρε ψαριανέ! Τι πέναλτι πήρες, ρε, μες στην Κρήτη. Τι πέναλτι ήταν εκείνο για να ανοίξει το σκόρε που θα κυνηγεί τον Πάκο για να πάρει το πρωτάθλημα. Πρέπει να βγει. Ψαριανέ! Πρέπει να είναι ο. Πολιτικό πούπουλο. Πρέπει να είναι ο Μάρτιν Εστερχάζη, ο Ούγγρος, νομίζω. Ή ο Γιάννη ο Δίντσικο. Καλά, το δεύτερο είναι κλασικό ΑΕΚ. Ωραία, κυρία. Εκείνη η χρονιά είναι μετά γκολ του Σάντμπεργκ με το μαύρο, Μάριο. Όχι, ρε. Δείχνει από ένα μάτς της αγωνιστικής. Αυτό που θυμάσαι ξαφνικά, τι έγινε πριν 40 χρόνια. Είπα, έγινε στην Αθηνική Κυριακή, έκανε flashback το 85. Να το χορηγήσουμε λίγο. Γιατί? Γιατί θυμάσαι όλο κάτι το 85, το 83, το 78, το 76, το 63, το. Μπορείς να είναι εκεί που κάνει ενότητα. Να κάνουμε χορηγία, πάρουμε ένα τέτοιο. Πλησιάζει ο Νοέμβριος. Που είναι το Πάο Κάρι το 81, το Άρι Πάκο 81. Πέντε χρόνια. Μήπω το μάστι έγινε μεθαύριο. Μην για μπάσκετ σήμερα, μην. Μεθαύριο, μεθαύριο. Μην για μπάσκετ. 3 Οκτωβρίου. Τώρα εδώ, να είμαι επικαιρότητα. Ναι, 2 Οκτωβρίου. 3. Σήμερα είναι 2. Όχι, αύριο είναι 2. Είπα μεθαύριο. 3 Οκτωβρίου. Λοιπόν, σαν αύριο πριν πόσα χρόνια ή πάτησε ο Ντιέγκο Μαραντόνα στην Τουμπάρα. Λοιπόν, πάτσε, ναι. Και τι έκανε. Τι έκανε. Ο συνήθω η Τουμπάρα. Όχι, κόρα. Μέσα στα δίκτυα του έβαλα, ρε. 3 Οκτωβρίου. Μέσα στα δίκτυα του έβαλα. 3 Οκτωβρίου. Σου θυμίζω. Τι. Να σου Παναγιώτη σαν αύριο. Ο και το σουτ. Χαβίτο 0-1. 0-1 ο Χαβίτο. Λοιπόν, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά για πάρα. Έτσι, μπράβο, ναι, για πέρα. Λοιπόν, για το εψεσινό μάτς. Θα σκάσει, Μάρια. Ευγάλ' το, ρε, εσύ. Βγάλ' το. Λοιπόν, δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου να έχει έρθει Σουηδός ποδοσφαιριστής, τους οποίους λατρεύω και υμνώ. Η Νίνα. Να έχει έρθει στον ΠΑΟΚ και πραγματικά να μου έρχεται μόνο να γελάω μαζί του. Δεν πειράζει, και εμείς γελάμε. Ρε Βέρμπλουμ,
Σίγουρα είσαι Σουηδός. Αυτός είναι, λέμε. Γιατί αυτό το πόντους στο όνομα. Μήπως είσαι Πόντιος. Με ξένο διαιτητή στο Βικελίδης, αυτός θα βγει έξω. Το κοράκι τι ήταν ο Αποκή, ρε. Ο Αποκή τι ήταν, Ελβετός. Αυτός θα έρθει και στο Βικελίδης. Ένα-ένα. Ο πρώτος είναι ο Ζλάταν Γιασίποβιτς. Ποιος είναι αυτός. Και ο δεύτερος, ο απέναντι. Ο απέναντι. Ο Μπεκίν Σογκάζ. Από πού είναι ο Σογκάζ. Και στο Βικελίδης. Αλλά τι περιμένεις από άνθρωπο που ζει σε χώρα όπου η μεγαλύτερη απόλαυση τη ζωή του είναι μια λάκτα και μια τέτοια και μια ήωρε, φίλε. Η σοκολάτα. Σαν τον Μπρίγιοβιτς. 9 η ώρα το βράδυ ύπνο. Σαν τον Μπρίγιοβιτς. Δεν τρέπεσαι ρε λιταρά. Ελβετέ. Κόβει το offside εκεί πέρα, κάνω 0-2. Να πάω για 0-4 να επαναλάβω ότι το 76. Σαν τον Μπρίγιοβιτς δηλαδή. Σαν τον Μπρίγιοβιτς. Αλιτάμπουρα. Άντε δρόμο. Και για όσου ρώτησαν, ο Σαν Φενταγή, ο Ελβετό ο διαιτητή, είναι του συνδέσμου διαιτητών Δυτική Ζυρίχη. Δυτική Ζυρίχη, έτσι. Τι ήθελες, κανένα πέναλτι δεν λες, ε. Τι. Κανένα πέναλτι δεν λες. Έχει καμιά σχέση. Πολύ καλή διαιτησία. Πολύ καλή. Εντάξει, ένα-δυο λαθάκια σε βάρος του καθενός. Εγώ ξέρω, γκολ δεν τρώμε. Έδωσε και φάουλα του Πάου για μένα που δεν είναι εναντίον του Πάου. Το offside δεν το ξέχασε. Το έχει εκεί πέρα σημείο στο offside του Κόβη εκεί πέρα ο τέτοιος. Πώς τον είπες, ο Γκουν, πώς τον είπες. Πώς τον είπες. Πολύ καλή. Πιανού. Πολύ καλή. Εγώ είδα το τελευταίο 20 λεπτό του Πάου. Τα λαθάκια του είναι. Το τελευταίο 20 λεπτό γιατί μόνο. Γιατί φίλε βαθύλα πως α, πέρα, καλά. Το δεν είχε ποντιλιάρισμα το αφήγα το Μουχαριλάου, τόσο κόσμο. Είχε, γι' αυτό έχασα μισή ώρα. Καλά, πόσο, γιατί πόσο έδωσε. Υποκαταρακτώδη βροχή είχα 13.000. Κυριακάτικα, ώρα που πηγαίνει η οικογένεια για φαγητό. 10 λέει ο Στέφανος, ο Αριανός το πρωί πήγε εδώ πέρα στο Λίδωρο. Και επειδή είπε 10, ο Στέφανος δεν κάνει. Ο Στέφανος δεν ξέρει καν ότι η θύρα 3 μόνο έχει 6.700. Βγάζει βλάκα τον Στέφανο Αριανό. Βλάκα σε και φαίνεσαι. Μια λάθος εκτίμηση δεν σε κάνει βλάκα. Περίμενε. Α, ωραία. Γιατί είναι λάθος η δική του και όχι η δική σου. Ε, κύριε Ιούλη, μην μαλώνετε. Ρε, πάω τι του κάνει. Άρε, πάω τι του κάνει δευτεριάτικα. Ο άλλος διαβάζει βαθμολογία του ποδοσφαιριστών. 6-5 και 7. Είναι ο Τακινάρντι. Σε μία μήνυμά του λέει Τακινάρντι. Βρε συνεντεύξεις θα ξαναρχίσουν, λέει. Η Ρώσικη αρκούδα ξύπνησε. Sorry, δεν βγάζω άκρη. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Χωρίς quiz, χωρίς τίποτα. Αδερφέ που μέτρησε τα πασαλάκια, ήρωα με στην κίνηση της Παρασκευής. Η Μαριλής μπορεί και ήδη να έχει επικοινωνήσει μαζί σου. Κίνηση. Ένα ζευγάρι. Πήγε την Παρασκευή το πρωί το παιδί. Τον είδα την Παρασκευή το βράδυ εγώ. Είναι ο Στέφανος Καλαμαριώτης. Ο Καλαμαριώτης, ναι. Πού το είπε. Δεν πήγα τα μέτρησα. Εγώ έστειλα λέει το μήνυμα. 174. Είναι 175, λέει νομίζω μου ξέφυγε ένα. Ναι. Άκου να δεις. Άρα Θεό μου. Βαθμολογία διαβάζουμε. Ναι. ΠΑΟΚ 13, Ατρόμητος 13. Ναι. Περίμενε, εδώ είναι το αλφαβητικό μετράει. Γιατί είναι βαθμό. Όχι, δεν μετράει το αλφαβητικό. Ατρόμητος 13. Τότε πάντα θα ήταν πρώτη. Και πιο πολλά γκολ έχει ο Ατρόμητος. Ναι. Όχι. Πολλά ο ΠΑΟΚ. Πιο πολλά ο ΠΑΟΚ. Είσαι σίγουρος. Μια φορά. Δεν χόρτασες από τα περσινά τα γκολ του ΠΑΟΚ, θες και άλλα φέτος. Διάβασε, θα πάμε λοιπόν. ΠΑΟΚ Ατρόμητος 13. Έτσι, μπράβο. Θα ξαναπάνε εκεί πέρα. Σχολιάζει όποιος θέλει τα της αγωνιστικής, έτσι, έχει πάρα πολύ ψωμί. Έλα. ΑΕΚ 12, Άρης 12 και Ολυμπιακός 12, έτσι. ΑΕΚ, Άρης και Ολυμπιακός 12 βαθμούς. Παναθηναϊκός 9. Θα μείνουν στους 13. Λάρισα και ΠΑΣ Γιάννινα 6. Ξάνθη και Πανετολικός 5. Πανιώνιος 4. Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός 3. Λαμία και Όφη 1 βαθμό. Απόλλωνος Μήνης 0. Απόψε, για να μην αδικούμε, παίζει Λαμία Ξάνθη. Έτσι. Έλα. Ακούνε, φίλε, ακούγονται. Μη στεναχωριέσαι. Αθόρυβο. Όχι, δεν το βάζω θόρυβο. Συνήθισε. Μουσική ο Μάρης, μουσική και εγώ. Μήνυμα ο 4-4-3. Ποιος Παναθηναϊκός αναρωτιόσασταν πριν. Κοιτάξτε, μην είναι από πάνω σε 2-3 αγωνιστικές. Από λέει, κάτω θα είναι, φίλε. Λέει ο αδερφός 4-4-3. Να πω κάτι εδώ. Πας στην Τρίπολη τώρα. Πιάσε μα μπορείς. Δύο είναι οι προπονητές τη Super League μέχρι στιγμής για τη σεζόν. Για μένα. Δύο. Το προφανές είναι ο Γιώργος γιατί, Δόνης. Γιατί με παρακαλούσε να έρθει αυτός καθυστερημένος μαζί μας. Δεν παρακαλούσε εγώ. Δεν τους κάνεις. Κάτσε να μάθει ο κόσμος που το δείχνει. Ποια ταινία είναι, πες το. Πιάσε με, αν μπορείς. Έτσι, μπράβο. Ο Πάο Κοντι Δικάπριο. Η χαρά του Σεπτέμβρη. Χρήστο, να γράψω ένα κομμάτι. Οκτώβριο μη γερικορώ εδώ. Να γράψω στίχους εγώ, εσύ κάνε μου μουσική και να ρωτήσω. Βάλε, βάλε, Blue October. Βάλε. Η χαρά, βάλε, Blue October. Ποιο είναι εκείνο που μου αρέσει πάρα πολύ, Μάρι. Το Say. Ναι, βάλε. Ναι, άντε λίγο να ανεβούμε, έτσι. Βγάλαν τώρα, ωραίο. Πρωταθλητή Αυγούστου Άρης, πρωταθλητή Σεπτεμβρίου ο ΠΑΟΚ. Όποιο ζευγάρι παντρεύεται και παίζουν στο γάμο του η Blue October,
πληρώνει για ένα κομμάτι κάτι άντερα, λεφτά τρελά. Σοβαρά. Η Blue, ναι, δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Η παντρέψει εσύ. Ναι. Και έρθουν στην Καλαμαριά, ναι, ή πας, ξέρω εγώ, εσύ στο Λος Άντζελες, ναι, πληρώνει στάντερα για να παίξουν τρία κομμάτια, τέσσερα, κάπως έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιώργος Δόνης είναι το προφανές. Είναι και ο προπονητής για μένα. Αν κάποια στιγμή δουλέψει στην Αγγλία, σε μία από τις δύο μεγάλες κατηγορίες, τις πρώτες, έτσι. Έλληνας τεχνικός, εύχομαι ολόψη κανέναν Γιώργος Οδόνης. Ο άλλος είναι ο Πέδρο Μαρτίνς. Για ποιο λόγο. Χτίζει ομάδα. Ας κουρευτεί λίγο αυτό. Χτίζει ομάδα. Ένας παχουλός γούναρης. Χτίζει ομάδα από το πουθενά. Α, ξέχασα. Ο Πάκο Ερέρα δούλεψε στην Αγγλία. Βοηθός του στη Λίβερπουλ. Ως βοηθός βοηθού. Όχι. Έχουν αφήσει εγώ στην Πρώτος γενιά, βοηθός. Έχει δουλέψει βοηθός καθαριστής στην Αγγλία. Τι θα τον κάνουμε τώρα. Καλά, και εσύ έχεις βοηθό βοηθού. Τον Μουρίνιο τον έχεις τώρα στον πάγο. Μην υποβιβάζεις ανθρώπους οι οποίοι την χάνουν σεβασμού τουλάχιστον. Πώς το σέβεσαι. Δηλαδή στην Αγγλία Πάκο Ερέρα. Ο Πάκο Ερέρα. Ήταν βοηθός του. Ο πρώτος βοηθός ήταν. Γιατί λες τον βοηθός βοηθού. Η κορυφαία του στιγμή είναι που γίνεται δεκανίκη του Τζέραρντ για να βγει ο Τζέραρντ τραυματίας. Τι σου λέει, τι σου. Μη μάλλονται, κυριούλιδες. Ει, ει, παιδάκια. Ει. Μαρία. Με βάζει τώρα να κάνω ένα χέρι του Παπαδόπουλου. Δηλαδή. Έλα, ναι, βάζετε με. Σέβομαι και τον πάω και είναι ωραίο και μακάρι ο άνθρωπο να μπακάρει. Είναι να πολύ στεναχωρημένο Νίκο, να μα δε. Ωραίο. Είναι πολύ στεναχωρημένο. Είναι η μαγική εικόνα, βλέπει. Η magic. Είναι πάρα πολύ στεναχωρημένο. Φίλε, θα πήγαινα να περάσω. Ένα Σάββατο βράδυ με μια κοπελίτσα ωραία. Κλείσαμε μάτι το βράδυ. Ε, εικόνα ομάδα είναι αυτή. Για μένα δουλεύω. Ναι, έτσι θέλω να έρθουν στο Βικελίδης, έτσι. Φίλε, έτσι. Δεν χάνω. Έτσι. Δεν κερδίζεις, αυτό είναι το σίγουρο. Θα τσουρνέψουν άσχημα εκεί μέσα αυτή. Τι? Θα σε τσουρνέψουν, ναι, θα, ναι, θα πέσει τσούρνεμα. Ναι. Θα πέσει τσούρνεμα, λες. Ενώ ο Άρης είναι, ξέρεις, βγαίνει μπροστά, ρε παιδί μου. Θα κλέψουν. Δηλαδή, θα αρχίσει το... Θα αλλάξει ο τίτλος. Ναι. Τι θα ο τίτλος θα αλλάξει. Ναι. Πώς τον λες τον τίτλο? Πιάσε, αν μπορείς. Θα γίνει πιάστον. Ναι. Ναι. Αν μπορείς. Χούφτος τον. Ναι. Αν μπορείς. Μην έρθει εκείνη η Δευτέρα και στο πετάω εγώ συνέχεια. Θα αρρωστήσω. Αν θα αρρωστήσεις. Είναι Οκτώβριος, ναι. Μπράβο στον Πέδρο Μαρτίνς, ναι, που φτιάχνει ομάδα. Μπράβο. Με 18 νέους παίκτες. Συγχαρητήρια. 20 νέους παίκτες. Και κάνει και πρωταθλητισμό. Όχι. Βέβαια. Με τον Ολυμπιακό. Θα παλέψει να βγει δεύτερο τρίτος. Με τον Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει. Μπράβο. Και παίζει ωραία μπάλα. Ναι. Παίζει ωραία μπάλα. Τι τίτλο έπρεπε να βάλουμε. Τα χάσαν όλα. Ποιο. Ο Χασάν. Χασάν Χαϊβάν. Είδες πολύ έτσι, ναι, ναι, τα χάσαν όλα. Τα χάσαν όλα. Φίλε, άντε, τα κάνει όλα. Βγαίνει απέναντι μόνος του. Ναι. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Είναι τόση δαϊστία. Επίσης, ο Γιώργος Σαββίδης πήγε Καραϊσκάκι κανονικά εκεί πέρα. Όλα καλά. Ο Σάββας βγαίνει και δίνει χαρτίρα. Τι αγάπη είναι. Ο δικός σου που ήταν πάνω από το Πορτελεόνε, το τέτοιο πρόεδρος. Ο δικός μου ήταν Ολυμπιακός μικρός. Εσένα τι ήτανε. Μήπως δεν ήταν στο αριστερά στην Πορτελεόνε. Είχε εικόνα. Υπήρχε εικόνα. Ήταν στο γήπεδο. Ο Ιβάν τι είναι, ΠΑΟΚ. Με μαύρη άσπρη μπλούζα. Ο Ιβάν τι είναι, ΠΑΟΚ. Δεν πηγαίνει σε άλλες ομάδες. Ο Γούμενος ήταν ΠΑΟΚ. Ήταν όλη μέρα στον Ηρακλή στα επίσημα στην Ευκαρπία. Μήνυμα Θωμά Τόντον. Για πες με Θωμά. Ο παδού του Ηρακλέους και της Λίβερπουλ στην Αγγλία. Ναι, αλλά όλο κούτρα ο Θωμά Τόντον. Χτες ο Ολυμπιακός έπαιξε ποδόσφαιρο έδρας με πνίξιμο αντιπάλου και σφυροκόπημα. Ωραίος, ποδοσφαιρική προσέγγιση. Κάτι πάντα, που έκανε παλιά και ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα χωρίς πάντα να έχει τις σούπερ ομάδες. Έτσι, πάντα. Έτσι, μπράβο. Σωστό. Καλό Θωμά. Ο Θωμάς Τόντον έχει ποδοσφαιρικά μηνύματα πάντα. Ναι, ο Θωμάς δεν παίζει λάθος. Ναι. Έλα, μήνυμα. Α, το είπες. Το διάβασα. Ωραία. Το διάβασα. Πες μια μίντια. Ναι, μίντια. Την κορυφαία μίντια Μάρκ. Βάζει Blue October. Είδα κάτι. Η γιάφκα των ηχοληπτών εκεί. Είδα κάτι τηλεορασάρες έχει. Κάτι κινητάρες έχει. Ναι. Κάτι ψυγιάρες έχει. Πάνω πάρα ψυγείο για να βάλω. Έχει ψυγείο εκεί πέρα να βάλω την κούπα, να την κρατήσω μέχρι τον Μάιο και να την βγάλω. Το είπα πρώτο. Α, δεν το άκουσα. Τώρα. Εντάξει. Κοίτα γάμο. Άρα την ίδια σκέψη έχουμε. Άρα την ίδια σκέψη έχουμε ότι ο Πάκος πάρει πρωτάθλημα. Κακό αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν. Ναι, για πες μας. Άντε, για να έχει και λίγο νόημα. Ή να τα πούμε για αύριο. Για αύριο. Για αύριο. Για αύριο. Γιατί είναι θεματάρα που θα απαντήσουν μόνο τα πολύ γατόνια. Τα πολύ γατόνια. Έχει να κάνει με ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εύκολο είναι. Με Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ξέρω τι θα βάλει. Αύριο. Τώρα θα πούνε ακροατές. Αύριο. Μπράβο. Θα ανοίξουμε γραμμές. Άμα την επιστροφή μας, η media μάρκετ. Αύριο του άλλου είναι η μέρα τη ψύχρεμη κρίση. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Ηρεμήστε. Σήμερα πάτε για νανάκια. Λοιπόν. Και ελάτε ξανά. Έχει σήμερα αγώνα. Μια χαρά. Εγώ πανηγύρισα. Λοιπόν, έχει σήμερα αγώνα. Σαφώς και έχει ματσάρα, ναι. Λαμία, Ξάνθη. Wow. Και θες να το δεις σε μεγάλη τηλεορασάρα. Και τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? 11 και 5. Και έχεις τηλεόραση την παλιά, την ψιλομάπα σου. Ναι. Θες να είναι απόψε στο σπίτι σου και να δεις τη ματσάρα, το Λαμία, Ξάνθη. Πέστα. Ή την αλλιώς, Πάλα στο βράδυ, το Αγγλικό. Αλλιώς, αν δεν είναι μεγάλη, δεν βλέπετε. Μέχρι τις 3. Μαμά.
Αν προλάβεις να την κάνεις παραγγελία στη Media Markt, την έχεις. Πιάσαμε αν μπορείς. Έτοιμη και συντονισμένη. Θα δεις και το πιάσαμε αν μπορείς. Έτσι, μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Ωραία. Θα σου έρθει την ίδια μέρα. Μην ξεχνάς. Για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Άιντε Blue October, Παπαδόπουλα. Πόπο ρε φίλε. Ώρες, ώρες με φνιδιάζεις. Θετικά. Μπράβο. Δεν ακούω τίποτα. Κομματάρα. Ακούς. Ναι. Ακούω, αλλά λίγο σχετικά σιγανά. Εγώ είμαι το. Χρήστο, εγώ είμαι το 1 νομίζω, ή το 2. Το 1 ή το 2. Κάτσε να δω ποιος είμαι εγώ. Who the fuck is me. Τώρα ακούω. Έτσι, μπράβο. Τώρα ωραία. Ναι, τώρα είμαι το 1 εγώ, Χρήστο. Αν θες δυνάμωσε με λιγάκι. Παιδιά, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Περιμένει ήδη κάποιος φίλος. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Σώστε την εκπομπή σήμερα. Το κάνει ο Γιάννης, ο Ζουγουλινό Ευεργό Καλόουν, με τεράστιο μήνυμα που το έχω ως θεματάκι για την αυριανή μέρα, αλλά καλό είναι που το βάζει σήμερα και είναι μηνυματάρα. Μην ξεχνάς ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express χωρίς quiz. Απλά έτσι για να νικήσουμε τη μουντίλα της σημερινής Δευτέρας που σκεπάζει την πόλη μας. Κάποιες γαλάζιες πινελιές φωτός προσπαθούν να διαλύσουν τον βαρύ, τον μολυβή ουρανό που σκιάζει τις καρδιές μας και κάνει σκυθροπούς στους ανθρώπους στο κέντρο της πόλης. Έτσι, μπράβο, αλλά και στα προάστια. Ο Γιάννης, ο Ζουγουλινέβρο Γαλόουν λέει, ο τρόπος είναι απλός, ξέρετε έτσι, FM και ονόματε πόνιμο, γυαλιά, αποστολή στο 54526. Μάτος, Κάνιας, δώσε το χαρτάκι στον Πρίγιο. Πρίγιο, το δίνει. Μαουρίτσιο, δώσε το χαρτάκι στον Μπίσεσβαρ. Το δίνει. Μπίσεσβαρ. Βαρέλα, δώσε το χαρτάκι στον Βέρμπλουμ. Το δίνει. Βαρέλα, τι γράφει ρε Πόντους, Βέρμπλουμ. Τίποτα. Σ' αγαπώ, σε λατρεύω, είσαι Θεός. Ο 889 λέει, Σάντος, τέρμα η πλάκα. Βγάλε τη μάσκα του Λουτσέσκου. Βαγγέλη, έλα εδώ τώρα. Τρία ζευγάρια γυαλιά ηλίου στο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης, ο 889, κερδίζει. Τρία ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Αντώνης, The Master of Forest Δημητριάδης, συγγνώμη που σε βάζω μέσα, αλλά είσαι χαρούμενος σήμερα. Τρία ζευγάρια στο Βαγγέλη. Πραγματικά, βγάλε τη μάσκα του Λουτσέσκου Σάντος. Τέλος, τέλος. Πάμε σε γραμμές, καλημέρα. Στατιστικά, στατιστικά. Τι ψάχνει να βρεις, ρε. Πράστατα στατιστικά, ρε. Άρης 9-8. Περιμένει και γραμμή, ναι. Τελικές προσπάθειες 45-48. Ναι. Γκόλ ανά τελικές προσπάθειες 0,2 Άρης, 0-16-67 ο Πάου. Ναι, καλά, ναι, ρε καλά. Σου 17-18. Γεμίσματα. Ναι. 24-118 Άρης. 26-93 ο Πάου. Απίστευτο. 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 Καλό είναι! Αποκρούσεις 16-25. Κλεψίματα 122-79. Πέρσι δεν τα μετρούσε αυτά, βρε. Έλεγε πώ θα μην πάρει. Φάουλ κατά! 79-69. Τι είναι αυτά τώρα, αποκρούσει και γεμίσματα. Δεν πάμε. Δεν είναι. Καλημέρα. 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 Ήρεμα, παιδιά. Καλώ. Γελά εσύ επί. Α, αποστολή! Επειδή μου κάνεις καλημέρα, καλό μήνα καταρχάς. Και στην οικογένειά σου και σε σέβομαι. Σε σέβομαι, το ξέρεις, σε λατρεύω. Επειδή κάθε λίγο και λιγάκι μου κάνεις παρατηρήσεις για διάφορα, μην λες παίο, μην λες διάβολο, μην το ένα, μην το άλλο. Τον ακροατή, τον Ολυμπιακό προχθές. Ναι, που... ναι, ζήτα συγγνώμη, το συζητάτε. Μπράβο, έχεις απόλυτο δίκιο. Ζήτα συγγνώμη και τελείωσε. Γιατί μιλούσε σαν. Ποιο gentleman δεν έχω ακούσει. Ποιο gentleman τον ζήλεψε. Όχι, ζήτα συγγνώμη. Τελείωσε. Πάμε. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε. Λοιπόν. Σου εύχομαι ολόψυχα σε σένα και την οικογένειά σου το 1/3 του πάτου που έχει η Λίβερπουλ και ο Πάοκ φέτος. Προς το παρόν είμαστε όλοι οικογενειακώς κρεβατωμένοι, αλλά τέλος πάντων. Α, κρίμα. Λοιπόν, σε σιδερένει περαστικά. Περαστικά. Τώρα, δύο πράγματα για τον Πάοκ γενικότερα τώρα. Το πρώτο είναι ότι διανύει μια περίοδο στην οποία γεννάνε και τα κοκόρια το αυτή του Πάοκ. Δίκροκα! Όχι για να είναι δίκροκα, το έχω σημειωμένο. Ναι. Έχει δύο-τρεις παίκτες που έχουν βαρέσει σε αντίθεση με τους υπόλοιπους. Top form, ο ένας είναι ο Κρέσπο που είναι παντού. Μπράβο. Ο άλλος είναι ο Βαρέλα και ο Πασχαλάκης. Τρεις παίκτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή τραβάνε όλους τους υπόλοιπους προς τα μπρος. Και η ομάδα γενικά αυτή τη στιγμή. Όλοι αμυντικοί. Οι ήρωες σου είναι αμυντικοί. Το ένα είναι αυτό. Μισό λεπτό, παιδιά, να μιλήσω και πείτε τα ό,τι θέλετε μετά. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ κάθε φορά που μπαίνει στο γήπεδο παρουσιάζεται ακόμα χειρότερο από το προηγούμενο μάτι. Μπράβο, ρε σκύλε. Η πορεία είναι πτωτική εδώ και πολύ καιρό. Απλά χθες πιάσαμε πραγματικά πάτο. Δηλαδή η εμφάνιση. Τι καλά.
Θα αλλάξει με φάνηκε. Μπράβο, Αποστόλη, μπράβο. Α, γιατί αν τα λέω εγώ αυτά. Τι καλά, ρε Σιρβαδόπουλε, τι καλά. Θα αλλάξει, δεν είπα καλά, θα αλλάξει. Θα αλλάξει, ρε. Θα αλλάξει. Με το Λεβαδιακό, με τον Αράμιτο. Έφυγε. Ρε Αποστόλη, έφυγε το δεκαήμερο τη φωτιά. Το ξέρουμε ότι η εικόνα τη ομάδα δεν είναι καλή. Μα δεν με αφήνετε να μιλήσω. Δεν τελείωσα ακόμα αυτό που θέλω να πω. Σταμάτα στη μέση. Σταμάτα στη μέση. Λοιπόν, η ομάδα αυτή δεν υποθέτουμε, το έχουμε δει ότι παίζει η περσινή ομάδα. Το έχουμε δει ότι παίζει καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Ναι. Δεν το υποθέτουμε. Δεν είναι δηλαδή όπως τον Άρη που λέμε υποθέτουμε ότι θα ανέβει στο μέλλον. Γιατί υποθέτουμε. Τον ΠΑΟΚ τον έχουμε δει γιατί είναι η ίδια η ομάδα. Επομένως θα ανέβει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το θέμα είναι να συνεχίσει αυτά τα δίκροκα αυγά που κάνει ο Κόκορα, η Κόντα, γιατί πραγματικά γίνανε για τα κοκόρια αυτή τη στιγμή. Έτσι. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι η ομάδα μοιάζει παλιτισμένη, σκασμένη, φυσική κατάσταση, δηλαδή πραγματικά τους βλέπω και νομίζω ότι δεν ξέρω τι σοϊ προετοιμασία έγινε, γιατί καταλαβαίνω ότι έπρεπε να είναι έτοιμοι στα πρώτα μάτς. Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα φυσικής κατάστασης. Τους βλέπω σκασμένους, παιδί μου, πώς να σου το πω. Δηλαδή σαν να μην έχει μπαταρία ζουμί μέσα. Δεν ξέρω, απλά για τον Άρη, γιατί είναι και ο Χρήστανος εκεί πέρα. Δεν είναι καλό για τον Άρη ότι δεν μας παίζει τώρα. Θα μας παίξει σε 10-15 μέρες, θα έχει και μια διακοπή μπροστά. Και από εκεί και πέρα ελπίζω, ρε παιδί μου, στη διακοπή λίγο να δούνε πώς μπορούν να τους συνεφέρουν τους παίκτες. Και το μάτι της Πέμπτης είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πέμπτη. Σε σημείο που πραγματικά... Της Πέμπτης, ναι. Περίμενε. Στην Ευρώπη Αποστόλη τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Αλαβάντα, Σίγκα, Δαμανάκι. Εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚ θα ήθελα να αποκλειστώ. Δεν διαφωνώ πάρα πολύ, απλά θέλω να πω ότι εάν ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται... Άκουσε με. Εάν ο ΠΑΟΚ όντως ενδιαφέρεται για την Ευρώπη, γιατί δεν ξέρω η ομάδα πώς το έχει δει, αν όντως ενδιαφέρεται για την Ευρώπη, παίζουμε ένα μάτς μεσοβδόματο που δεν έχει σχέση ούτε με τον Άρη, ούτε με την Τζέλσι. Πλέον είμαστε σε ένα μάτς το οποίο τουλάχιστον δεν πρέπει να χάσουμε. Έτσι, δεν ξέρω, πρέπει να δούμε αν μας ενδιαφέρει όντως η Ευρώπη, ρε παιδί μου. Παίζεις εκεί πέρα, τι ώρα παιδιά είναι αυτό, 8.30, 8 και 5. Δεν ξέρω τώρα, στη Λευκορωσία τώρα δεν έχω ιδέα τι ώρα είναι. Απλά. 10! Καλό βράδυ, αγαπητέ. Ήρθε η ώρα. Δεν μας πήγαν ήρθε η ώρα να παίξουμε μεσοβδόματο μάτς το οποίο να έχει αξία το να πάρουμε αποτέλεσμα. Δεν μας πήγαν Δευτέρα, Κυριακή παίζουμε τον Απόλλωνα Αθηνών. Μην παίζεις Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός βρεαστεί, Πέμπτη παίζει. Το Europa League Πέμπτη παίζει. Δεν είναι ελληνική διοργάνωση, βρε. Ταγάρι. Ταγάρι των φίλων, όχι. Ταγάρι των φίλων. Μπορούν να βγάλουν το πρόγραμμα, θα παίξουμε. Περιμένουν άλλες δύο γραμμές, Αποστόλη, να σε καλά. Φιλιά στη Μεγάλη Βρετανία. Πολύ ευτυχισμένος άκουσα πάλι σήμερα. Έλα. Πολύ ευτυχισμένος άκουσα σήμερα. Ωραία, περιμένουν άλλη δύο, ναι, Παναγιώτη. Είναι μια ωραία εβδομάδα. Είναι μια ωραία εβδομάδα από εδώ που λέω. Περαστικά εβδομάδα, στην οικογένεια, Αποστόλη. Περαστικά στην οικογένεια. Ωραίος. Και ζητάνε κάποιοι να μάθουν τι δουλειά κάνεις, ποια επιχείρηση έχει πάρει στην Αγγλία. Ό,τι κάνεις στην Αγγλία. Και όλη μέρα στο Ιντερνετ. Κι αν μπορείς. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Περιμένουν ήδη δύο. Ναι. Έλα, φιλαράκι. 23-10-287-888. Πάμε, φίλε, όνομα, ομάδα. Ναι, καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα, φίλε. Ιταλός. Γιώργος Ιταλός. Πάμε, Γιώργο. Καλημέρα, Παπαδόπουλε. Ναι. Καλημέρα, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στον SM. Τι είπε, δεν άκουσα. Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Ναι. Και καλημέρα και στον κύριο Λιβρίπλα. Να κάνουμε ανάλυση για τον αγώνα. Ανάλυση για τον αγώνα, όχι καμία. Τι ανάλυση θα κάνεις, φίλε. Γρήγορη ανάλυση. Πολύ γρήγορα. Να μάθουμε. Και τα παπούτσια. Έγινε ωραία. Έχει και χάλια γραμμή, Γιώργο Ιταλό. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανε έτσι. Με την ΑΕΚ. Θα το κάνει πολλές Δευτέρες αυτό. Ναι. Ο Κυρκό. Γεια σου, παιδιά. Απ' την ανάσα σε κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Κώστα, δυνάμωσε λίγο πιο καθαρά. Έχεις μισή ώρα να μιλήσεις. Σε έχει ξεφτυλίσει. Σε έχει ξεφτυλίσει. Με δύο μηνύματά του, ο νεαρός οπαδός του ΠΑΟΚ, ο Θαλαμοφύλακας, ναι, λέει ότι σε έκανε ένας νταγλαράς Σέρβος ναι, να εξαφανιστείς. Ναι, εσύ που τραμπούκιζες ηθοποιούς Νίκο Κούρκουλο, ναι, που έκανες μαγκές σε κοριτσάκια και φοιτητές. Που πήρες το ΑΕΠ της χώρας στην τσέπη και το έκανες χαρτζιλίκι. Έκανες χαρτζιλίκι το ΑΕΠ της χώρας, τριγύριζες στην Αθήνα πριν πεις φαντάρος 15 μέρες κούτρα με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Που ήρθες. Του πατέρα μου, συμβουλογράφος ήταν. Δεν ήταν αγρότης. Αγρότες δεν βγάζουν. Λοιπόν, η απάντηση είναι δική σου. Πάμε, κύριε Κώστα. Πλέον 40.000 συμβόλαια μέσα σε 21 χρόνια. 6 συμβόλαια την ημέρα πέφτουνε. Άσε τώρα. Λοιπόν, τώρα θα πω το εξής. Πώς είπες, Δημήτρη. Ότι αυτό το έργο το έχουμε δει πολλές φορές. Κατερίνη. Και σε χειρότερη
μορφή. Ποιο έργο, κύριε Κώστα? Ποιο έργο? Θα θυμίσω την πορεία του Παναθηναϊκού στο Γουέμπλεϊ, στο Γκούντισον Πάρκ. Έβαλε τον Παναθηναϊκό σε 1-1. Σωστό, σωστό, σωστό. Κατηγισμός. Με τα γκολ, ποιοι πέτυχαν τα γκολ? Τα 3 εννιάρια. Τα 4 εννιάρια. Ο Αντωνιάδης έβαλε, ισοφάρισε. Και άλλα τα πριν το τέλος. Της των Εγγλέζων, νομίζω, ο Κόλιν Χάρβεϊ, αν θυμάμαι καλά, νομίζω. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Επίσης, με την ομάδα μου. Ναι, ποια? Αρχές δεκαετίας 60, 63, 64. Πιερικός. Πιερικός, για έγκλωπα. Παναθηναϊκός, Πιερικός, 0-0. Με 16 παίκτες, τότε ήταν 16, δεν ήταν 18. Ναι. Με 16 παίκτες του Παναθηναϊκού είναι Εθνική Ελλάδος. Αντί για 8-0-0-0 λόγω Δρανδάκη. Άρα το χθεσινό. Λόγω Δρανδάκη! Ναι. Λόγω Δρανδάκη! Δρανδάκη, του goalkeeper του Πιερικού. Ναι. Άρα το χθεσινό μάτς είναι άνετα για 4-0. Του Παναθηναϊκού μόνο. Για 4-0. Ναι. Όχι, ο τερματοφύλακας είναι διακοσμητικός. Έτσι, μπράβο! Λοιπόν, εγώ σου λέω, 8 έπρεπε να φάμε στη λεωφόρο. Με τον Ολυμπιακό Βόλου, του Ποτίνου και του Συνετόπουλου. Πεκτούρες, πεκτούρες. Το 5-0 έγινε 0-2. Έτσι, μπράβο. Άρα συμφωνείς μαζί μου ότι το χθεσινό μάτς λογικά είναι για 3-0. Δεν και καλά. Τουλάχιστον. Μπράβο, τι είναι λογικά, δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει λογική, μπράβο Κυρκό. Το ξέρω, βρε μάτια μου, εδώ η Ελλάδα πήρε γιούρο, το ξέρω. Μην του κάνεις το γατήρι, Κυρκό. Εάν ήταν μπάσκετ, αμάριε, που κατά κανόνα κερδίζει ο καλύτερος. Καλύτερος έτσι, όμως μπάσκετ. Γι' αυτό και είναι αυτοκράτορας ο Άρης, με 0 ευρωπαϊκό. Και τον Ολυμπιακό, και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Έτσι είναι. Το ποδόσφαιρο αυτό είναι, γι' αυτό έχει αυτή τη μαγεία. Μαγεία. Έτσι. Και είναι αυτή ο βασιλιάς των αθλημάτων. Και κάτι τελευταίο και κλείνω. Ναι. Όταν φέραμε το 0-0, σακώνε ο Λουκανίδης, τους έβαζε όλους μέσα. Ποιο, και τον λέει ο Φουλίδης, καλά ρε Γαϊδούρη, δεν τρέπεσαι, είσαι 1,85, λέει, γυμάζεσαι 6 ώρες την ημέρα, γιατί έκανε και ατομική γύμναση. Ναι, αυτός. Ο Νεοτάκης, και, ναι. Και σε βάζουν μέσα. Τώρα θα δει, στο δεύτερο μήχρονο, στο πρώτο κόρνερ βγαίνει με τα γόνατα και τον πήραμε το φορείο του Λουκανίδη. Αλητεία. Αλητεία. Φοβερά πράγματα. Βγαίνει, βγαίνει ο Λουκανίδης, βγαίνει αυτός με τα γόνατα, πες το, μαζεμένα. Κύριε Κώστα, σήμερα σε περιμέναμε. Σήμερα τον πήραμε το φορείο. Σήμερα έδειξες πόσο μεγαλόψυχος είσαι. Ναι. Με την μηδενική αναφορά σου στο θαλαμοφύλακα. Ναι, τώρα ο θαλαμοφύλακας θα κλείσει μάτι. Για να ασχολούμαι με αναξιοπαθούντες. Γιατί οι θαλαμοφύλακες στη δική μου εποχή ήταν βοηθητικοί. Βοηθητικοί. Και όταν 2 και όταν 3. Θα απαντήσει ο θαλαμοφύλακας. Περίμενε. Δείχνω κατανόηση. Απάντηση επιπέδου. Αναξιοπαθούντες. Έτσι. Και αυτός όμως έδειξε κατανόηση την προηγούμενη Κυριακή. Σε λατρεύουμε. Και επειδή ο Χρήσαος είναι μάχημος τεθωρακισμένος, έτσι. Σαν και εμένα, σε γραφεία ήταν, ρε Κυρκό. Και εγώ τεθωρακισμένα ήμουνα. Εγώ δεν είμαι σε γραφείο. Εγώ δεν είμαι σε γραφείο. Να πουλάνε. Έτσι. Γιατί εγώ αερονομία που είμαι, δεν είμαι μάχημος. Ω, καλά, έγινε. Καλημέρα κύριε Μερέντα Κώστα. Για πρωινό. Μερέντα για πρωινό, φοβερό. Φοβερή. Καλημέρα κύριε δίνει Κώστα. Δίνει ωραία απάντηση. Δύο γραμμές περιμένουν. Καλημέρα. Τον κατατρόπωσε. Επόμενος. Δεν ξέρει τι να απαντήσει. Ναι, αδερφέ, εσύ σε μιλάμε, πάμε. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Από πλοίο παίρνει αυτός. Πιο δυνατά λίγο φίλε, πιο δυνατά, όνομα και ομάδα, πάμε. Έλα μαρέ, μ' ακούς τώρα? Σ' ακούμε, όνομα και ομάδα. Έλα. Παλικάρι μου. Χρήστος ΠΑΟΚ. Ο παδός του ΠΑΟΚ ο Χρήστος, πάμε ρε Χρήστο. Σκίστος. Ναι. Η πιο ωραία νίκη η χθεσινή. Γιατί? Η πιο ωραία. Ήθελα με goal offside, έτσι 1-0 και goal offside. Ναι. Αλλά δεν το είχα σκεφτεί τέτοιο σενάριο με αυτόν τον goal να κερδίσουμε. Ό,τι καλύτερο. Είσαι εσύ με τους Άγγλους, με τους Αφγανούς και τους Πακιστανούς? Ποιο, τι έκανε αυτός? Όχι, καμία σχέση. Α, συγγνώμη εγώ. Η πιο ωραία νίκη. Εντάξει, η ομάδα έχει θέματα, θα τα λύσουμε τα θέματα. Έχει ανθρώπους εκεί που τα γνωρίζουν και θα... Ναι, άμα έχεις κάνει 5 νίκες με 5 μάτς, τα 2 με διαιτησία και τα 3 με μαγική εικόνα... Πέρσι θα μπόσαμε και μας διφέρανε. Τώρα δεν θα μπορούμε και θα το πάρουμε. Ποια διαιτησία ρε Μάρη? Για το offside που κόβει του ΠΑΟΚ για να μην κάνει το 0-2. Ένα έχεις με τον Αστέρα Τρίπολης, ένας θεός το ξέρει. Που έπρεπε να παίζει ο Αστέρα Τρίπολης με 10, δεν αλέτω ότι στη Νέα Σμύρνη το μάτς είναι για άσο. Ναι, και ακυρώνει κατά τον κόλ του ΠΑΟΚ. Και το παίρνεις διπλό. Με ποδοσφαιριστή να σκοράρει.
για τον οποίο φωνάζουν οι όλοι οι παοξίδες γύρω μου εδώ και 15 λεπτά. Βγάλ τον και βάζει. Καμία τον αναφορά στον γκολ του Πάουκ με τον Πανέλο που ακυρώθηκε. Περίμενε καταρχάς ένα-ένα. Για τον γκολ, για το πέναλτι που λέτε με τον Αστέρα που μαζαλίσατε δηλαδή. Υπάρχει επαφή, έτσι. Το κερδίζει το πέναλτι καθαρά ο Πρίγκοβιτς. Τι επαφή είναι, φίλε. Ποδόσφαιρο είναι. Δεν υπάρχει επαφή. Άρα περίμενε. Άρα είναι και πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα. Πάρτο στο κύπελο Γκάμα. Είναι πέναλτι. Υπάρχει επαφή. Δώσε και το πέναλτι του στο Ζαμπάρε, φίλε. Κάνω το 0 στην Κρήτη. Και μην μου βάζει τα δύσκολα κάνει ένα 0 όφη. Παναγιώτη, στην Κρήτη επανέφερε. Για περίμενε. Άρα είναι πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα. Για το μάτι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα σπονάνε οι δευτέρες, θα λένε πολλά τις δευτερόλεπτα. Δεν χωριέστε. Χρήσατε. Η βουτιά που κάνει ο Σιώπης μέσα στην Τούμπα στο κύπελο. Αν υπήρχε επαφή θα το έπαιρνε, ρε φίλε. Και ωραία, φίλε. Δεν μιλάω για το Σιώπη, είπα εγώ για το Σιώπη. Σου λέει για εκεί που υπάρχει επαφή. Τιμωρήθηκε, ρε φίλε. Πήρε κίτρινη κάρτα. Για το μισό πέναλτι που του έδωσε εκεί πέρα το ένα σοφάλ δεν λέει τίποτα. Στο 84 υπάρχει επαφή του Μάτος με το πρώτο γκάμα. Δεν πειράζει, άστου, άστου. Δώσε το πέναλτι. Δεν τη θυμάμαι αυτή τη φάση. Δεν θυμόμαστε, δεν θυμόμαστε, κυριούλη. Δεν θυμόμαστε, κυριούλη. Έγινε Χρήστο, παλικάρι μου, ωραία. Δεν τη θυμάται τη φάση. Γαβρομνήμη. Γαβρομνήμη είναι αυτή. Δεν τη θυμάται, Μαρίτα. Σε μα μπορεί. Υπάρχει επαφή. Ο Ανέστης λέει καλημέρα, Παοκάρα, βάλε για τα γυαλιά. Μπαίνει Ανέστη, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Έχουμε και ασφάλεις Μαργαριτόπουλος κοντά μας, μην το ξεχνάτε. Θα τη χρειαστείς εσύ. Θα πάμε στο break. Οι γραμμές ανοιχτές, μην ξεχνάτε. 23 10 287 888 όταν επιστρέψουμε. Δεύτερη ώρα. Γραμμή έχουμε. Α, sorry. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είναι κοντά μας. Φυσικά εδώ και αρκετό καιρό προφανώς έχεις κλείσει το σπίτι σου στην εξοχή, όπου και αν έχεις τέλος πάντων. Φαντάζομαι Χαλκιδική, εδώ κυρίως οι Βορειολαδίτες. Πρόσεξε, με ασφάλεια από 80 ευρώ στο Μαργαριτόπουλο ασφαλίζεις την εξοχική σου κατοικία, το Ξώμε Ωμέγα, επειδή είναι έξω από το αστικό κέντρο, για ένα χρόνο από κλοπές, πυρκαγιές, πλημμύρες και 25 ακόμα περίπου καλύψεις. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com, όπως το ακούς με λατινικά σύμβολα, και τηλεφωνική επικοινωνία με ασφάλειες Μαργαριτόπουλος 21 30 21 30 278 279. Για πάμε τώρα και στη Media Markt, η οποία μας στηρίζει και σε αυτή την ώρα της εκπομπής, εννοείται, παρουσιάζει η Media Markt το Express Repair. Μια νέα υπηρεσία η οποία πραγματικά τα σπάει. Γιατί κάνει μαγικά και κάνει κούκλα τη σπασμένη οθόνη του λάπτοπ ή του τάμπλετ σου με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και τα ποιοτικότερα υλικά. Κλείσε ραντεβού τώρα στο τηλέφωνο 801-520-20 από σταθερό και 211-211-77-00 από κινητό. Για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός, Media Markt. Δεν σχολιάσαμε. Ένα. Αγκαλιά, κούτρι, κούρτι, πώς λέγεται αυτός, κούτρις. Του Πανιωνίου, κούρτι. Ποιο, για ποιο μιλάς? Ολυμπιακού, ρε αγόρι μου. Α, το Λεωνάρντο, ναι, μετά τον αγώνα. Με Πασχαλάκι και πριν. Έχει πολύ. Στα Γιάννηνα μαζί ήταν τα παιδιά, αρέσει. Εντάξει, ανθρώπινο αυτό. Τι σχέση. Σημαντικό. Ο Γκιγέρμε με τον Ζαμπά, μιλούσαν μία ώρα οι άνθρωποι. Σχολιάσαμε το πιο επικό πανό που έχει σηκωθεί. Το συναισθηματικά. Το έχω για αύριο. Στο γήπεδο. Το έχω για αύριο. Να πούμε διαγωνισμό. Να διαβάσουμε εγώ στις. Περιμένουμε δύο γραμμές. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Καλά λέει ο Χρύσανθος. Επειδή έχουμε... το λέμε εμείς, σημαίνει δεν σχολιάζετε. Αύριο έχουμε πολύ πράγμα μαζεμένο από τον απόϊχο της αγωνιστικής. Γίναν πράγματα πολύ ωραία και φανταστικά και με γέλιο σε άλλα παιχνίδια. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Μέχρι στιγμής μόνο μια συμμετοχή από τον Ανέστη που δηλώνει ο παδός του ΠΑΟΚ. Ανέστη! Καλά κάνει, έτσι. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα γυαλιά, αποστολή στο 54526. Μήνυμα West Hamius. Καλημέρα. Κορυφαία, εννοεί σαν στιγμές προφανώς. Πανηγυρισμός Πασχαλάκη. Κόσμος Ολυμπιακού. Πανό Απόλων και φυσικά τα τρία. Από φούσκες λέει ο West Hamius, έτσι. Για όσους δεν το πιάσανε, αρχίζουμε αντιστρόφως. Φούσκες εννοεί το Forever Blowing Bubbles West Ham, που πάντα όταν βγαίνει υπάρχουν αυτές οι φούσκες και καλά μας κάνανε. Το πανό του Απόλλωνα θα κάνουμε εκτενή αναφορά αύριο, που έλεγε. Εκτενή αναφορά αύριο, το έχουμε σαν θέμα. Και να πούμε χίλια μπράβο στον Γιάννη τον Καραλή, έτσι, τόσο μα τόσο απλά. Το οποίο έλεγε ακριβώς. Πού το ρε παιδιά. Στις φωτογραφίες των παππούδων σου. Αν ψάξετε. Αν ψάξετε. Το αν ψάξετε δεν υπάρχει. Τις... Το έχω εδώ πέρα γραμμένο εσύ τώρα. Έχω εσύ την πίεση με τον κόσμο. Γραμμένο είσαι ούφο, εγώ το βλέπω. Α, διάβαστο. Ε,
στις φωτογραφίες των παππούδων σου θα δεις και τους δικούς μου. Αυτό λέει. Τα ψάξετε. Είναι... Συγκλονιστικό. Τα άκουσες κάπου και το έγραψες. Συγκλονιστικό. Το είπε ο Γιάννης ο Καραλής. Όχι ο κάποιος. Συγκλονιστικός Γιάννης Καραλής. Συγκλονιστικός Γιάννης Καραλής. Λοιπόν, αυτά και εννοεί τον παρηγισμό του Πασχαλάκη που κάνει το sliding στο διάδρομο του Αποδίνου Καραγιώρης Καραϊσκάκης. Αν το έκανε αυτό παίκτη του Ολυμπιακού, θα είχε φάει τελείω το ξύλο. Τι ωφέρει που με έχει πλάκα, ξέρει γιατί. Χαιρετάει όλου του ποδοσφαιριστέ, λε και είναι γενικό αρχηγό. Ναι. Πάμε γραμμέ, Παναγιώτη, πάμε γραμμέ, παλικάρι. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, πάμε. UEFA Mafia. UEFA Mafia. Μετά το Μπασχαλάκη που ήταν ο MVP του ΠΑΟΚ. Όχι, ο ΠΑΟΚ δεν είναι MVP. Καλά είπε ένα ΠΑΟΚΣΙ ο Φάνης. Δεν βρίσκω λέει από τον ΠΑΟΚ MVP. ΠΑΟΚΣΙ ο Φάνης. Του Ολυμπιακού ήταν εκείνο ο επόπτη τη δυτική ρήξη. Του ΠΑΟΚ ήταν ο Χασάν MVP. Ακόμα και η μαμά μου ρε, δεν θα το έδινε αυτό το site. Κόβει δύο σίγουρα κόβει. Βέβαια ρε φίλε. Ρε Χασάν, πα καλά. Για άλλο όμω σου μιλάει ο ακροατή. Για άλλον τον δυτική ρήξη, τον επόπτη. Εκείνο τον Σογκούν, πώ τον είπε. Και η μαμά μου ρε, δεν θα το έδινε αυτό το site. Ποιο μου όσο για σένα. Ένα μέτρο διευθυντά προσωπικού. Συγγνώμη, δεν το έχει σημειώσει εκεί πέρα. Κύριε διευθυντά προσωπικού. Είσαι ρε και φέτο διευθυντή. Εσένα λέει. Ναι, 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 ναι. Α, είναι και φέτο. Ναι, ναι. Το κλίμα που προσπαθεί να δημιουργήσει του τύπου άμα δεν κερδίσω μέσα στην πάτε. Αυτά τα κλαψιάρικα δεν μ' αρέσουν, έτσι. Εγώ δεν θέλω να χάσω εκεί. Κατάλαβες. Εσύ θες να αποκλειστείς βασικά από τον κύριο Παλίγκ. Να αποκλειστείς. Θα σηκώσω και όχι, ρε, γιατί να θέλω Ζερμπαϊτζάν. Να αποκλειστώ. Για να, γιατί θα σου είναι βραχνά για το πρωτάθλημα. Θα πανηγυρίσουμε το Μάικ και το UEFA και το πρωτάθλημα. Να πας πού στο Europa League δηλαδή. Να καταλάβω, να πας πού. Πες μου ρε εσύ Δημήτρη, σε παρακαλώ. Γιατί δεν μου γκρίζεις. Ο δίπλα μου Τσαλτίδης, έτσι. Αυτό λέω για το δίπλα σου, το διευθυντά προσωπικού. Ξεκίνησα τα προκατακτικά για 21 Οκτώβρη. Καλά, καλά. Ναι, πάρε βαζελίνη από τα μεγάλα τα βαζάκια που πουλάνε στα φαρμακεία, Θα πάρω, ρε φίλε, και θα τη βάλω εκεί που πρέπει. Ό,τι κάνω πάντα όταν έρχεσαι. Ό,τι κάνω πάντα όταν έρχεσαι. Έτσι, ναι, ναι, σωστά. Γιατί θα αρχίσουν οι φάπες. Σαν το κύπελο που θα μέρει καλά παλικάρι μου. Επόμενη γραμμή. Μετά το 70 από το συναντάω, φάπα έχει. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Με Έλληνες διαιτητές. Καλημέρα, αδερφέ. Πιο δυνατά λίγο αν μπορείς, πιο δυνατά. Έλα, Μπογκδάν είμαι, τι λέει Αλάνια. Καλημέρα, Μπογκδάν, ο παδός του ΠΑΟΚ, Αλβανός. Καλημέρα, Μπογκδάν, παλικάρι μου. Καλό μήνα, καλό μήνα, Μπογκδάν. Καλό μήνα, ρε, γιατί σήμερα ήρθα, ήμουν πάνω. Δεν μένω εδώ άλλο, μένω πάνω και λέω. Καλύτερα. Είδα το ματς, έχω κάνει πόσους παουξίδες εκεί, είδα και το ματς. Έτσι, τι ειδονή είναι αυτή, ρε φίλε, έτσι. Έχει να του κερδίσει, δεν πειράζει. Πώ είναι στα αλβανικά ειδονή. Πώ είναι ειδονή, για πες μας. Δεν εξηγείται, αλήθεια σου λέω. Δεν είναι παράδειγμα. Από όλα τα κάπου ειδονή στην Αλβανία. Συγγνώμη, στην Αλβανία δεν ειδονίζεστε, δηλαδή τρελαθόρεσαι. Άσε με να τελειώσω, βρε πολύ λόγα. Αφού δεν έχει ειδονή, αυτό θέλω. Πώ είναι το τελειώνω στα αλβανικά. Άσε με να τελειώσω, βρε τραχανά. Περίμενε. Τραχανά, σε λατρεύει, μπράβο. Υπάρχουν λέξει, α πούμε ελληνικέ, α πούμε. Ακόμα και το σ' αγαπώ, ακριβώς η μειοκαταληξία δεν υπάρχει δηλαδή να το πεις ακριβώς με αυτή την έννοια της ελληνικής. Κατάλαβε. Κάτσε ρε φίλε. Ενέλα, σ' αγαπώ, κάπως λες σ' αγαπώ. Κάπως το λες, δεν το λες. Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν σημαίνει ακριβώς αυτό, αυτό σου εξηγώ. Έτσι είναι και το άλλο, ας πούμε. Τι δεν σημαίνει, σε καργαλό, ακριβώς. Τι σημαίνει σ' αγαπώ, ρε φίλε. Δηλαδή ρε φίλε, δεν υπάρχει σ' αγαπώ στα αλβανικά. Πλάκα, είστε ο μόνος λαός που δεν λέει σ' αγαπώ. Ρε, ωραία, καλά είπες, Μάριε. Περίμενε ρε, πώς είναι στα αλβανικά το τι άμο. Το ντουα, αλλά δεν σημαίνει ακριβώς. Το ντουα! Αυτό θέλουμε, ντουα. Ναι. Δεν μου λες, εκεί πέρα μιλάνε πολύ για τον Μέλμπεργκ των Τυράννων. Στα Τυράννα εκεί πέρα, Για αυτόν που πήρε. Για τον Μέλμπεργκ τον Μαυράη. Για πες για τον Μαυράη, για πες για τον Μαυράη τώρα και τον Μπάσα. Πεκτούρα είναι. Και οι δύο πεκτούρες είναι. Έλα, έλα. Άλλο που εγώ είμαι παουξής, αλλά είναι πεκτούρες. Τώρα να γίνεις Άρης, φίλε. Δύο παίκτες εθνικής έχω. Άμα κάνουν λίγο καλή προετοιμασία είναι παιχταράδες. Παιχταράδες. Σε παραδέχομαι, ρε φίλε. Δηλαδή, άκου λίγο. Γουστάρεις να καρφώσει ο Μαυράη ένα γκολ στον ΠΑΟΚ 1-0. Αυτό που είπες, ρε φίλε, τους αγαπώ. Δεν με να απαντήσει, ρε. Όχι, ρε φίλε. Τι όχι. Δηλαδή, καρφώνει ο Μαυράη, ρε φίλε. Τι. Και εσύ. Τι. Εσύ γουστάρεις. Τι να γουστάρεις. Τι. Αυτό που είπες στα αλβανικά που λες αγαπώ. Ο Μαυράη ένα γκολ. Κοίταξε, θα βάλει γκολ, να ξέρει. 5-6 γκολ το χρόνο θα τα έχει, να ξέρει. Ωραία. Σε εμάς όχι, αλλά θα βάλει. Γιατί όχι σε εσάς. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φιλέ, θα ανέβει πάνω Αλβανία στο επόμενο τέτοιο. Παίζει Άρης ΠΑΟΚ. Μαυράει μπάσα στην 11η του Άρη. Και θα υποστηρίζει ΠΑΟΚ.
Όχι, το φοβάμαι το μάτσο. ΠΑΟΚ θα υποστηρίζει, εννοείται. Και θα το λες εκεί πάνω. Εννοείται, ρε φίλε. Τρέμει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν θα γίνει τώρα. Έχεις κάνει πολλά παοξάκια, αλλά μόλις είδαν ότι παίζουν στον Άρη οι άλλοι. Έγινε Μπογκδάν, να σε καλά, να σε ακούμε. Έχετε κάνει καλή ομάδα. Φιλιά στην πανέμορφη Αλβανία. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Τριφοριανός άκουσα. Καλημέρα. Έλα, φίλε, πάρε μπρος. Ξύπνα, αδερφέ, εσύ είσαι. Επόμενος. Αυτό που είπες στα αλβανικά τους αγαπώ είναι προφυλακτικά, δεν είναι ντουο, πώς το... Έχουμε γραμμή άλλη. Είναι ντο ντουο. Ναι, αδερφέ. Αδερφέ. Μάρι, μη φωνάζε. Ετοιμάσου για μηνυματάρα να τα καρφωθείς. Να, καρφωθείς. Πες, ωραία. Τους έριξες. Δύο μηνύματα, όσοι οδηγείτε προσδεθείτε. Κούτρας. Πρώτον, από Παοκτσί, κουφό. Κούτρα. Ρευλαμένε, μια χαρά ήλιο έβγαλε. Επιτέλους, βγάλα από το μυαλό σου τη μουντάδα του γκέι νησιού που υποστηρίζεις. Και πάμε τώρα στο θαλαμοφύλακα. Πάμε τώρα στο θαλαμοφύλακα. Που τον τάποσε ο Κυρικό. Ο οποίος άκουσε τον κύριο Κώστα να τον λέει. Ναι, αλλά ο κύριος Κώστας παίρνει τηλέφωνο. Δεν στέλνει μηνύματα κούτρα στο κινητό του Μάριου. Ωραία. Να πάρει να τον αντιμετωπίσει στα λόγια. Στα λόγια! Όχι στα αλόνια. Όσο και να το μουτσώσει, αγόρι μου. Ναι. Όσο και να το μουτσώσει, δεν. Ναι. Λοιπόν, θαλαμοφύλακα μήνυμα. Δεν μπορεί. Μέχρι τώρα. Δεν μιλάει, τι. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι Σέρβοι αλωνίζανε και μοίραζαν πόνο στην Πιερία από Ιούνιο μέχρι Αύγουστο. Έτσι, πλέον η σεζόν και ο σέρβικος πόνος τραβάει και το Σεπτέμβρη. Μία ο Πρίγιο με τη Χάρτινη, μία ο Τάγαριτς εχθές με την Κολάρα. Πάρε δύο σε εισαγωγικά βοηθητικές φάπες. Υπογραφή Θαλαμοφύλακιτς. Έξυπνο. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι έξυπνο. Πολύ έξυπνο. Καλημέρα, Άγγελε. Μπαίνει για γυαλιά ο Άγγελος. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Άνετα όμως... περιμένουμε, μπορούν να βγουν ακόμη τρεις ακροατές. Ξέρεις όμως ποιος θα τα τσαλακώσει το Σέρβο. Μιλάμε για Σαββατοκύριακο Ολκής. Ο Αλβανός. Η Αλβανάρα. Ο Αλβανός, η Αλβανάρα. Η Αλβανάρα, ναι, θα τσαλακώσει το Σέρβο. Άμα σου κάνει μπροστά στην τρία, ο Μαύραη, σου κάνει και τον Αετό το μεγάλο της Αλβανίας. Τον Αετό έτσι. Δεν υπάρχει μεγάλος Αετός καταρχήν. Ναι. Αν σου κάνει, ρε παιδί. Αετόπουλο είναι. Αγνήσια Αετόπουλα, αυτά είναι, ρε φίλε, ποια είναι. Αυτά αυτονών εδώ. Οι φάπες τελειωμό δεν είχαν για αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιατί και στην Ιταλία Λάτσιο είναι. Πάρ το τρίμπαλ από τη Ρώμα. Τι έχεις, θέμα και εκεί έχεις. Περίμενε. Κλείστηκε η Ρώμα, κλείστηκε. Περίμενε. Κομάντο ούλτρα Ιταλία. Κομάντο ούλτρα κούβα. Τους φασίστες υποστηρίζεις. Αυτός εδώ αντιφά. Φασιστό μου το είσαι. Έτσι, μπράβο. Πέστα, πέστα. Λάτσιο. Κύριο Μακαρόνι. Ρεστρακόσια. Λάτσιο. Κόσια! Και αυτό σου φταίει. Πλάκα μου κάνεις, ρε εσύ! Τι να κάνεις, Μάρια... Τι έξοδο κάνεις, ρε παλικάρι μου! Α, δεν πειράζει. Μάρια... Κάνεις μάγκες! Μάρια... Τις μπορντούλες τις κάνεις μάγκες! Λα, μάτα βρε, γερακαρού της Ρώμης, τα περίγωρα εκεί πέρα στο Λάτσιο. Δεν μου λες... Ρε, 300 πλάκα μου κάνεις, ρε παλικάρι μου! Πες μας τώρα τους είχε πάρει κουβαλίων! Πώς είναι, κακομυρίνη, κακομυρίνη στα ιταλικά. Παντού σφαλιά. Ρε, 300 ματιασμένος είσαι! Α, βέβαια. Ούτε ο Πασχαλάκης δεν θα βγαίνει έτσι, ρε παλικάρι. Λάτσιο είσαι. Λάτσιο είναι, ρε κακομυρίνη. Είναι δυνατόν. Κάνε μια ασφάλεια, Μαργαρίτα. Τελειωμό δεν είχαν οι φάπες. Σαφώς και με Λάτσιο. Σαφώς και με Λάτσιο. Τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό, ρε φίλε. Α, Χίτλερ λέει, Μουσουλίνη. Τι Σαββατοκύριακο ήταν για αυτόν τον τύπο. Πες τον Πασίσαρκο να συνεχίζει να μου γκρίζει και να μην ασχολείται με την κούτρα, λέει το κουφό. Κουφό. Καλημέρα, κουφό. Πρώτον. Δεν είναι πια Πασίσαρκος. Βασικό. Μπορεί να λέμε. Δεύτερον. Μου κάνες ρε φίλε τη μούρη κρέας, μου είπες χοντρό και Πασίσαρκο. Στην αγωνίδικα πάρα πολύ. Με υποβίβασες. Με υποβίβασες. Λοιπόν, από αύριο, όπως λέει και ο Κόργας, δεν ξαναπατάω. Άντε βρε κουτρατζή. Δεν ξαναπατάω. Έχω πιαστεί με χάλια, έτσι. Έχετε βρει το Μάριο και στέλνετε τις κούτρες σας. Άντε βρε κούτρα που θα με πεις Μαγκίζαρκο εμένα βρε. Άντε κουτρατζή. Παρακαλώ. Για γυαλιά μπαίνει και ο Τάσος, αυτό κλείνει από αύριο, έτσι. Ναι, έχουμε Οκτώβριο, τέλος. Είμαι χάλια, με το ζόρι στέκομαι και θα πιασμένο. Τον ενοχλούν όλα, ξέρεις τι θέλει. Η μία από τις τρεις τηλεόρας να παίζουν, η μισή οθόνη. Κανονικά δεν ερχόμουν σήμερα. Είναι πολλές δευτέρες μπροστά σου. Πολλές δευτέρες έτσι. Όλο εδώ έρχεται. Όλο εδώ έρχεται. Θα το ρυθμίσουμε να μην έρχεται. Όλο εδώ έρχεται. Μα δεν ανάγκη να είναι. Έχουμε Οκτώβριο, τέλος. Ξανά τέλη Μαΐου. Με αρχές Ιουνίου. Οι μασχάλες σου και πρέπει να έχουμε το αυτά. Μια χαρά είμαστε και οι τρεις, καθόλου δεν βρωμάμε. Η αλήθεια είναι, είμαστε μια χαρά. Πες τον Μαργαριτόπουλο. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Και στείλε και το κουφό να κάνει μια. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε θέσεις να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένες προσωπικές ανάγκες. Στο γραφείο μας θα βρείτε τις χαμηλότερες τιμές στην ασφάλιση αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία, από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα.
Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2130-278-279. Μαζί μας και η Media Markt. Στη Media Markt θα βρεις τις περισσότερες επιλογές και σε συσκευές και σε υπηρεσίες. Και όταν λέμε όλες τις υπηρεσίες, το εννοούμε. Θέλεις μεταφορά και κατάσταση τηλεόραση? Έχουμε. Θέλεις επίδειξη του πλυντηρίου σου? Έχουμε. Θέλεις με βράνη για να προστατεύσεις την οθόνη του τάμπλετ σου? Έχει. Θέλεις έτοιμο λάπτοπ με εγκατεστημένα τα πιο δημοφιλή προγράμματα, Μάριε? Έχει. Ναι. Χάλε το κινητό σου, Παπαδόπουλα? Έχει. Έχει. Επισκευάζεται σε 30 λεπτάκια στη Media Markt. Για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός. Media Markt. Όντως, σήμερα είμαστε άνετοι να φεύγουμε νωρίς-νωρίς. Oh, γιατί έτσι, εντάξει, έχει να ακουστεί παραμύθι μετά στην επόμενη εκπομπή. Φας καλά τώρα, έχετε κολκάρα, θα σηκήσει καλά. το βασίλειο των Μπέργκερ. Δηλαδή, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη είναι κοντά μας και σήμερα. Δεν χόρτας μπιφτεκάρες από την Μπαουκάρη και από την Ρώμα. Ε? Και από την Λίβερπουλ, ε? Και από την West Ham. Πάρε. Πάρε και στη μεταμορφώση. Και έφαγες μια West Ham μπιφτεκάρα. Μια μπιφτεκάρα, Άρη. Μια μπιφτεκάρα Πάοκ. Μια μπιφτεκάρα. Ναι, αλλά έχει τσίλι 300. Α, τσίλι 300 δεν λέω. Καλά, ρε Κακομοιρίνη. Λάτσιο, το ξέρουν. Αυτοί οι αριστεροί που συναναστρέφεσαι το ξέρουν. Τι Λάτσιο. Λοιπόν, θα το λυπάμαι. Στην Ιταλία με Λάτσιο. Ελά, κρίμα είναι το παιδί. Με τεράστιο, ο μοναδικό πραγματικό ποδοσφαιριστή, αληθινό, όχι κόμικ ήρωα, που έγινε κόμικ. Τζόρτζιο Κινάλι, βαθιά υπόκληση. Βαθιά υπόκληση. Μπέργκλερ, στη μεταμορφώσεω 5, στην καρδιά τη Καλαμαριά. Ο Στάριτ διευθυντρούν, ο Τζόρτζιο. Δίπλα στο πρώην Δημαρχείο Καλαμαριά. Ωραία. Μπέργκλερ. Δηλιβεριά 2314-007-722. Εγώ είμαι παλικάρι και για σήμερα προτείνω Ham Ham Burger. Με 2,5 και 3,5 μόνο ευρώ. Δεν είμαι κομπλεξικός. Τεράστια West Ham. Είσαι και ένα μπάτονα. Α, και εκεί είναι τυχερή. Είσαι και ένα μπάτονα. Στον γκολ του Γιαρμολέγκο η μπάλα πάει στο Stamford Bridge και καταλήγει μέσα. Ενώ στον γκολ που έφαγε ο Άρης τα Γιάννενα δεν έγινε το ίδιο. Ενώ στο Champions League που έπαιρνες μέσα στη Μόσχα Χριστού Σωτήρης το πέναλτι, έπαιρνες τα μπαστραπά. Κατάλαβες, εκεί να τα θυμάσαι. Γι' αυτό πάνε ένα χτυμά γέρο να κάνει μια δεξίωση. Πότε θα παντρευτεί? Όταν κλείσει ο πάτος του ΠΑΟΚ. Θα φας καλά. Έχεις δεν θα παντρευτείς. Γι' αυτό κάνε μια άλλη τέτοια, μια άλλη εκδήλωση στο κτήμα Γέρινο. Το κατάλαβες. Θεσσαλονίκη Αγίου Αθανασίου 18 χιλιόμετρο, τηλεφωνάκι 2310-530-525. Εσείς που θα παντρευτείτε ή θέλετε να κάνετε βάφτιση, κτήμα Αγέρινο και Super Catering από το Διαμαντή. Μέχρι 3.000 άτομα μπορείτε να καλέσετε και θα σας εξυπηρετήσουμε άψογα. Φέρει και το κουφό να φάει κούτρα. Έτσι. Αυτά. Εγώ πάω στο πιπερόν. Σπανακόριζο μου κράτησε για σήμερα το πιπερόν. Σπανακόριζο μου σήμερα. Έτσι. Γεωργίου Παπανδρέου 25, πρώην Ανθέων, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ονειρικά φαγητά από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ από το πιπερόν και την Λιβεριά 868-868. Έχεις γυαλιά, έδωσες. Χρήστος Κιώσης μαζί μας ήταν και σήμερα. Νικητής για τα γυαλιά. Είχαμε 3 συμμετοχές. Ευχαριστούμε και τους 3 ακροατές. Νικητής είναι ο φίλος Τάσος Πολουτζίδης. Τελειώνει σε 663. 663. Τάσος Πολουτζίδης 663. Σε λίγο η Μαριλίζ Τάσο θα σε ενημερώσει για το πώς θα παραλάβεις τα γυαλιά ηλίου. Το ίδιο αδερφέ ήρωα που σε περάσαμε στον Τούκου που μέτρησες μέσα σε ώρα αιχμής τα πασαλάκια στην Ερμού. Το ζευγάρι γυαλιά ηλίου είναι δικά σου. Αύριο και μεθαύριο δώρο που θα έχει να κάνει με τους μικρούς μας φίλους, που είναι πάρα πολύ. Το εννοούμε. Αύριο λογικά κάτι με το οποίο συνδέεται έμεσα ο Άρης Θεσσαλονίκης. Αλλά είναι για όλα τα παιδιά. Όχι μόνο για αριανάκια, για όλα τα παιδιά που αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Ακολουθεί η εκπομπή «Πιάσε με αν μπορείς». Ο Κόλκας μπήκε ήρεμος, γαλήνιος. Πρώτη φορά που δεν βρίζει μετά από 25 μέρες. Θα το κάνω να βρει σε 2 λεπτά. Πρώτη φορά πάμε που. Πάμε έξω. Φορά που δεν βρίζει. Πάμε έξω. Σε 2 λεπτά το κάνω να βρει. Άστα. Δεν μπήκε με ένα χαμόγελο σαρδόνιο, κούλι, με τα γυαλιά ήρεμος. Ο Κάρμα. Ο Κάρμα. Ο καρμικός. Ο Κάρμα. Οι καρμικές νίκες. Ο Κάρμα. Ο σποτ θα πάνε αυτές οι καρμικές νίκες, να ξέρω. Μέχρι τις 21 Οκτωβρίου. Εκεί θα σταματήσω. Καρμικές. Γιατί το Κάρμα, ακριβώς αυτό το Κάρμα που τους ευνόησε χθες,
θα ευνοήσει τον Άρη 21 Οκτωβρίου. Να βάλουμε κάρμα του Μπέρνα, έτσι. Για να καεί το κάρμα. Κλείσε. Τέλος πάντων. Κλείσε. Γεια.